Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλέφουρα άνοιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, όπου τα που παρούν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από φάσης κυρίδος και σώσουν αγαθέτες κασιμών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόχος τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα, ο Σεβαστέ μου Πάτερ, αγαπητή μου αδελφή, η σημερινή ομιλία, σήμερα 8 του μηνός Ιανουαρίου του 2020, έχει θέμα ταξίδι στο Άιλο με απλανή οδηγό. Να κλείσω λίγο το κινητό. Μια που άνοιξα το κινητό τώρα, να σας ζητήσω, συγγνώμη από όλους, και από εσάς που είστε εδώ και από το διαδίκτυο όσους με παρακολουθούν και γενικότερα τους φίλους μου, γιατί από εδώ και πέρα το κινητό δεν θα το πολύ χρησιμοποιώ. Πώς είπατε? Ναι. Δεν θα το χρησιμοποιώ πολύ. Αν μπορείτε να με βρείτε κυρίως με τα mail, στα mail μου, στις ηλεκτρονικές μου διευθύνσεις, είτε στην κατάνοιξη, στην κατήχηση, στο προσωπικό μου mail και στο Messenger κυρίως, στο Facebook, γιατί έχω ένα θέμα λίγο και με τα αυτιά μου, με ενοχλήθηκα, έχω και κάποια προβλήματα με τη μύτη μου και μου εσύστησε και ο γιατρός να το αποφεύγω λίγο το κινητό. Νομίζω ότι καλά είναι, 30 χρόνια από πότε βγήκαν τα κινητά, έχω εξυπηρετήσει πολύ κόσμο με το κινητό, έχω μιλήσει και ειδικά τώρα με την αποτύχηση μιλάω πάρα πολύ, μίλησα πάρα πολύ και κάπου με πείραξε. Και είπα να τα αφήσω λίγο στην άκρη να ξεκουραστώ, τα ανοίγω πότε. Βλέπω τα μηνύματα, τα SMS, βλέπω από το Viber και τα λοιπά τα μηνύματα, πότε, αλλά δεν ασχολούμαι και πολύ. Πολλές ώρες είναι κλειστό. Οπότε, με τα mail και με το Messenger, περίπου. Αν υπάρχει κάτι επίγον που θέλετε να μιλήσετε μαζί μου, θα μου το γράφετε αυτό και θα βρίσκουμε τον τρόπο να επικοινωνούμε. Αυτό έτσι σαν μια αλλαγή που δεν ξέρω για πόσο καιρό, αλλά μια αλλαγή θα υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα. Το θέμα το σημερινό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όσον αφορά το αντικείμενο, αλλά όσον αφορά το τι πρέπει να πω από όλα αυτά. Δηλαδή, ξεκίνησα με άλλα στο μυαλό μου και στην πορεία, ετοιμαζόμενος την ομιλία αυτή, προβληματίστηκα πολύ. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό που θέλω από εσάς είναι να προσευχηθείτε ώστε η σημερινή ομιλία να έχει όφελος για τον κάθε ένα που θα μας ακούσει. Και για εσάς που με γνωρίζετε τόσα χρόνια και είμαστε στην ίδια πνευματική συχνότητα και με τον υπόλοιπο κόσμο που θα μας ακούσουν από μακριά, που δεν είναι στην πνευματική μας οικογένεια, με παρακολουθούν όμως είτε χρόνια είτε τώρα τελευταία, ελπίζω να μην σκανδαλιστούν. Ελπίζω να μην προβληματιστούν αρνητικά, αλλά να ωφεληθούν από αυτό, γιατί σχετικά με τον γέροντά μου, τον πατέρα Αγάθωνα, έχω μιλήσει αρκετές φορές στα προηγούμενα χρόνια, πολλές φορές μπορώ να πω, όχι λίγες, πολλές φορές. Και έχω αναφερθεί στην προσωπικότητά του, στη σχέση του με την οικογένειά μου, στη σχέση του μαζί σας, στα θαύματά του. Έχω μιλήσει πολύ για τον γέροντα Αγάθωνα. Τον έχουμε φέρει και στις ομιλίες μου,
μας έχει μιλήσει και ο ίδιος και γενικότερα έχουν γίνει αυτά στο παρελθόν. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσω για αυτά. Θα μιλήσω για κάτι παράξενο. Όταν ο τίτλος της ομιλίας λέει «Ταξίδι στο Άιλο με απλανή οδηγό», ήδη το παράξενο υπάρχει. Τι θα πει «Ταξίδι στο Άιλο» και τι θα πει «Ταξίδι στο Άιλο με καπετάνιο έναν απλανή οδηγό». Έχω επιλέξει μια φωτογραφία χαρακτηριστική του Γέροντα και την έχω βάλει στην ανάρτηση. Ο Γέροντας σε αυτή τη φωτογραφία είναι η πιο χαρακτηριστική του μορφή όσον αφορά την προσωπική μου σχέση μαζί του. Από αυτήν την μορφή του, από αυτήν την έκφρασή του επηρεάζομαι πάρα πολύ. Το ένα το μάτι του, το ηλαρό, το γλυκό, το κατανυχτικό, το παρηγορητικό, και το άλλο, το που εμβαθύνει μέσα σου, δεν είναι αυστηρό, αλλά είναι εμβαθύνει και σε ψάχνει, σου κάνει αξονική και μαγνητική και, λέει, και δεν χρειάζεται να το μιλήσεις, αλλά μόνο που ξέρεις ότι σε διαβάζει είναι ένα θέμα. Και με τα δύο μάτια έχω σχέση, ειδικά με το δεξί, με το αριστερό όπως φαίνεται από την, με δεξί όπως φαίνεται από την φωτογραφία, το πιο εμβαθυντικό μάτι, αυτό. Με αυτό είχα και θέματα και προβλήματα με αυτό το μάτι. Λοιπόν, υπότιτλος αυτής της ομιλίας, ένας αφανής Άγιος, απλανής οδηγός στην πορεία μας προς την Αγιότητα, ζει στην εποχή μας και μας ευλογεί. Αυτός είναι ο υπότιτλος. Η πορεία μας προς την Αγιότητα είναι το ζητούμενο. Άγιοι γίνεστε. Είναι εντολή του Θεού να γίνουμε Άγιοι. Αν σας ρωτάει κανένας γιατί γεννήθηκες σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο λόγος που γεννήθηκε σε αυτή τη ζωή, να γίνω Άγιος. Δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Θέλω να γίνω Άγιος. Γιατί αν δεν γίνω Άγιος, δεν θα σωθώ. Ποιος είναι ο Άγιος? Είναι ο σημειοφόρος, αυτός που κάνει σημεία και τέρατα, είναι ο θαυματουργός, είναι αυτός που βιώνει το Θεό στη ζωή του, είναι αυτός που πέφτει σε αμαρτήματα και σηκώνεται. Δεν είναι αυτός που πέφτει και μένει εκεί εφόρου ζωής. Δεν μας ενδιαφέρει πόσες φορές θα πέσεις, μας ενδιαφέρει πόσες φορές θα σηκωθείς. Αυτός που έχει μετάνοια, αυτός που κλαίγει τις αμαρτίες του, αυτός που έχει πένθος στη ζωή του, έχει μνήμη θανάτου, αυτός που ζει το Θεό και ελκύει τους ανθρώπους με το πράο του χαρακτήρα του, με το ειρηνικό, με την αγάπη που έχει στην καρδιά του για όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα στοιχεία είδα εγώ στον Γέροντα Αγάθωνα. Και αυτά τα στοιχεία, από αυτά τα στοιχεία θα πάρω κάτι για να μιλήσω για αυτόν, αλλά και για τον Άγιο του οποίου φέρει το όνομα. Και για τον Άγιο Αγάθωνα, τον αρχαίο Άγιο, τον παλαιό, έχω μιλήσει. Μάλιστα, έχω μιλήσει, έχω πει και στο παρελθόν, ότι ενώ δεν επωνομάζεται μεγάλος ο Άγιος, ο Όσιος Αγάθων, όπως ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, έχουμε μεγάλους. Ο Γέροντας Αγάθων της Κουσταμονή του, όταν το μνημονεύει, του λέει, το μνημονεύει ως το Οσίου Αγάθων του Μεγάλου, του Μέγα. Και τον ρωτούν οι καλόγεροι, τον ρωτούσαν, γιατί τον λες Γέροντα Μέγα, το μηνιαίο, το τυπικό δεν τον ονομάζει, δεν τον κατατάσσει στους μεγάλους. Όχι, λέει, κάνετε λάθος. Μέγας είναι, μεγάλος είναι και τον έλεγε πάντοτε Μέγα. Έχω μιλήσει για τον Άγιο Αγάθωνα. Τον Άγιο Αγάθωνα τον Μεγάλο, έχω πει, θα πούμε πάλι, θα θυμηθούμε μερικά στοιχεία από τη ζωή του. Το δεύτερο από τα περιεχόμενα, ο Γέροντας Αγάθων, μύστης των μυστηρίων και οδηγός απλανής. Εκεί υπάρχει δυσκολία, θα το καταλάβετε. Και στο τρίτο, το Άιλο ως η γη της επαγγελίας. Ας τα πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα, να ξεκινήσουμε ομαλά και θα δούμε μετά τι πτήση θα κάνουμε. Ομαλή ή ανώμαλη, θα το καταλάβουμε αυτό. Εορτή του Οσίου Αγάθωνος του Μεγάλου. Απ' τους λόγιους και πολύπειρους ασκητές της ερήμου ήταν ο Αγάθων, που σοφά από φθέγματά τους βρίσκονται στο γεροντικό. Απεβίωσε ειρηνικά. Ο Όσιος Αγάθων είναι εκείνος περί του οποίου γράφεται εν το γεροντικό ότι ακούονται στινές ότι έχει μεγάλη διάκριση ή θέλησαν να το δοκιμάσουν αν οργίζεται. Όθεν είπον εις αυτόν, «Συ είσαι ο Αγάθων, ακούομεν ότι είσαι πόρνος και υπερήφανος». Ο δε Όσιος είπε, «Ναι,
ούτως έχει η αλήθεια, ότι είμαι πόρνος και υπερήφανος. Πάλι είπων, σύ είσαι ο αγάθων, ο φλίερος και κατάλαλος. Κατάλαλος, έχουμε πει καταλαγιά τι είναι. Καταλαγιά είναι, ανήκει στην συνομοταξία της συκοφαντίας, αλλά κατά πρόσωπον. Τον περιλαμβαίνεις τον άλλον, τον βρίσκεις στη λαϊκή, στη γειτονιά σου, τον βρίσκεις και τον αρχίζεις να τον λούζεις με κατηγορίες και να το αποδίδεις πράγματα, τα παράπονά σου και να σε ακούν οι πάντες. Να τον ξεφτελίζεις δημόσια, κατά πρόσωπον, έτσι, μπροστά σε μάρτυρες. Να τον κάνεις ώστε ο άνθρωπος να μην ξέρει πού να πάει να κρυφθεί. Το λέω έτσι, έτσι για να καταλάβετε περίπου τι είναι. Του λένε λοιπόν, εσύ είσαι ο αγάθων, ο φλίερος και κατάλαλος, ο όσιος απεκρίθη. Ναι, εγώ είμαι. Ιδέ πάλι είπων, εσύ είσαι ο αγάθων, ο αιρετικός. Ενώ σε όλα είπε, ναι, εγώ είμαι, εδώ είπε, απεκρίθη, δεν είμαι αιρετικός. Δεν αποδέχτηκε αυτή τη μορφή. Τα άλλα τα αποδέχτηκε. Και πόρνος, και υπερήφανος, και κατάλαλος, και φλίερος. Το αιρετικός είπε όχι στο αιρετικός. Εκείνοι δε παρεκάλεσαν αυτόν λέγοντες, διατίτας μεν άλλα σύβρισε δέχθης, διότι δέχθης ταύτην όμως δεν ευάστησας, απεκρίθη ο γέρον. Εκείνας μεν δέχθην, διότι είναι όφελος στην ψυχή μου, το να δέχομαι ότι είμαι πόρνος, υπερήφανος, κατάλαλος, φλίερος, εγωιστής κτλ. Αυτό είναι και αρετή. Γι' αυτό οι Άγιοι μας προτρέπουν να υπάρχει, να έχουμε και αυτομευσία, να κατηγορούμε και μόνοι μας τον εαυτό. Να μην περιμένουμε τους άλλους να μας κατηγορήσουν, αλλά μόνοι μας τον εαυτό μας. Θα βρούμε. Δεν θα έχουμε και άδικο να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι μια ψεύτικη ταπεινοφροσύνη, μια ταπεινολογία. Όχι. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα. Να αισθάνεσαι για τον εαυτό σου ότι, γιατί αν δεν αισθανθείς ότι είσαι τόσο χάλια, τότε δεν μπορείς να δεις το έλεος του Θεού. Να πω εδώ μια σημείωση τώρα, ότι δεν θα αισθανθείς ότι είσαι τόσο χάλια, γι' αυτό δεν σε ρίχνει. Δεν είναι κάτι το αρνητικό αυτό, το που σε απελπίζει. Αυτός που απελπίζεται από αυτό είναι ο εγωιστής. Δηλαδή, σκεφτείτε ένας εγωιστής να πει πω, πόσο άθλιος είμαι, πόσο φλίερος είμαι, πόσο κακός είμαι. Ο εγωιστής τι θα πει? Ντροπή. Ντροπή να είναι έτσι. Όχι. Ο χριστιανός, ο οποίος έχει την αυτομεμψία και ελέγχεται για τα αμαρτήματά του και κατηγορεί τον εαυτό του με λόγια αυστηρά και τον έχει τον εαυτό του πιασμένο από τα αυτή για να τον μαλώσει, αυτός ζητά, επειδή βλέπει ότι αυτός του τον απατά συνέχεια και δεν είναι εμπιστοσύνης, όλο τον κοροϊδεύει ο εαυτός του, δεν έχει μια συνέπεια, ζητά το συνεπή. Το Χριστό, και λέει, Χριστέ μου, χωρίς εσένα όλος σε αμαρτίες πέφτω. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, λέει εδώ, γιατί εκείνες, λέει, οι αμαρτίες, εκείνα που εδέχθηκα ότι είμαι, είναι όφελος στην ψυχή μου. Το δε αιρετικός, αν αποδειχτώ ότι είμαι αιρετικός, είναι χωρισμός από του Θεού και δια τούτο δε το εδέχθην. Δεν αποδέχτηκε ότι είναι αιρετικός. Πολύ εύκολα καμιά φορά λέμε, έτσι μου έκανε ο παπάς στην ενορία, μου ζήτησε χρήματα για την βάπτιση, πολλά, θα γίνω Γιαχωβάς, λέει. Παζαρεύει την ψυχή του για 100 ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό που ζήτησε ο ιερέας πολλά χρήματα, αλλά το να πεις θα γίνω Γιαχωβάς, ούτε να το πεις. Τι θα πει αυτό? Να γίνεις αντίχριστος, να γίνεις υβριστής της κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων και του Χριστού, να θεωρήσεις κτίσμα το σωτήρα Ιησού Χριστό, ούτε να το λες. Εδώ ο Άγιος δεν είπε ότι για πλάκα δεν ήθελε να ακούσει ότι είναι αιρετικός. Καθόλου. Σήμερα υπάρχουν και διάφοροι κοσμικοί τύποι που χειροκροτούν αν κάποιος είναι αιρετικός. Αιρετικός στη σκέψη, αιρετικός στην πολιτική, αιρετικός στην φιλοσοφία, αιρετικός στη λογοτεχνία. Ο αιρετικός σήμερα περνάει. Είναι αιρετικός, λέει αυτός, του πνεύματος. Μακριά από εμάς. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε αιρετικοί. Εμείς θέλουμε να είμαστε αυτό που είμαστε, πόρνοι, μοιχοί, βλάσφημοι με την έννοια της των Ήβρεων, καπνιστές κτλ. Αυτά είμαστε. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε και ζητούμε συγγνώμη. Αυτά είναι
μέσα στη φύση. Όλο πέφτουμε. Αλλά είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία. Αν είσαι αιρετικός, είσαι εκτός Εκκλησίας. Και εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι θέσφατο στην πίστη μας. Ο Άγιος λοιπόν Αγάθων δεν δέχτηκε ούτε για πλάκα ότι ήταν τη μορφή ότι ήταν αιρετικός. Εκείνας λέει, τα σαμαρτία σε δέχθη, διότι είναι όφελος στη ψυχή μου. Το δε αιρετικός είναι χωρισμός από το Θεό και δια τούτο δε το εδέχθη. Οι δε ακούσαντες εθαύμασαν τη διάκριση του και απήλθαν ωφεληθέντες. Επίσης, στο γεροντικό αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι κάποιος από τους πατέρες της ερήμου φώναξε μία μέρα το νεαρό ακόμα μοναχό Αγάθωνα. Ήταν νεαρός ακόμα. Δεν ήταν γέροντας όπως τον έχουμε τώρα, ο Άγιος Αγάθων που ο παλαιός ασκητής. Ήταν νέος. Τον φώναξε το νεαρό ακόμα Αγάθωνα Αβά. Ο τίτλος Αβάς προσομοιάζει και με έναν στην ηλικία γεροντότερο άνθρωπο. Ένας άλλος που τον άκουσε τον ρώτησε, από τώρα τον έκανε Σαββά. Δεν τον έκανα εγώ, απεκρίθηκε εκείνος, μα ο τρόπος της ζωής του. Ο τρόπος της ζωής του Αγάθωνος, του Αγίου Αγάθωνος, του Αβά Αγάθωνος ήταν τέτοιος που άξιζε από τότε να το θεωρούν μεγάλο γέροντα. Το ρώτησαν πάλι οι αδελφοί, πατέρα, ποια αρετή έχει το περισσότερο κόπο. Και η απάντησή του ήταν παράξενη. Εκείνος τους λέει, συγχωρήστε με, νομίζω πως τίποτε δεν είναι πιο δύσκολο από την προσευχή. Γιατί πάντοτε όταν θέλει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, οι εχθροί θέλουν να το σταματήσουν. Την έχουμε αυτή την εμπειρία. Όχι μόνο με το μετεωρισμό που πας να πεις το Πάτερ ημών και δεν ξέρεις αν το είπες, γιατί έχεις, το μυαλό έχει φύγει. Σκεφτόσουν τι θα μαγειρέψεις μετά, σκεφτόσουν που είναι το παιδί σου. Άλλες έννοιες. Σκεφτόσουν την τράπεζα, απλήρωσες τη ΔΕΗ. Άλλα σκέφτεσαι. Και λες, μα το Πάτερ ημών το είπα. Πολεμάει ο διάβολος. Ο μετεωρισμός είναι παιχνίδι του διαβόλου. Δεν αφήνει το νου να είναι συγκεντρωμένο στην προσευχή. Έχω ένα πνευματικό παιδί που μου λέει, πάτερ μου λέει, πόσες φορές λέει πρέπει να λέω το απόδειπνο. Λέω, γιατί είναι αγόρι μου, λέω, να το λες πολλές φορές. Μία φορά το λέμε. Μα όχι, πάτερ, λέει, αποκλείεται. Πρέπει να το λέω παραπάνω, αλλά δεν το καταλαβαίνω, λέει. Το ξεκινάω το απόδειπνο και όταν φτάνω περίπου στο κεδό είμαι δέσποτα, το τέλος λέει, το είπα όλο και το ξαναρχίζω την αρχή. Αυτό θα πει μετεωρισμός. Χαμός απολογισμούς. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όμως, είναι και το άλλο. Έχεις ένα κανόνα προσευχής, λες το πρωί θα σηκωθώ, θα κάνω την ιωθενή προσευχή. Ποτέ δεν προλαβαίνεις. Το βράδυ θα κάνω τα πόδια μου. Ποτέ δεν το προλαβαίνεις. Το παρατάς. Το βαριέσαι. Συνεχώς. Σπάζουμε την αλυσίδα του κανόνα. Τη σπάζουμε την αλυσίδα. Ο κανόνας, η σειρά δηλαδή προσευχών κτλ. Είναι ένας κανόνας. Αν σπάσει η αλυσίδα, αυτό που μου έλεγε ο γέροντας και οι πατέρες επάνω, να μην σε πάρει φαλάγγι. Να κοιτάξεις δηλαδή, να μην σε πάρει φαλάγγι. Να μην πολυκερίσεις στο ότι διέκοψες την προσευχή σου. Αλλά σύντομα να ξαναρχίσεις πάλι να προσεύχεσαι. Γιατί πάντοτε λέει, όταν θέλει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, οι εχθροί θέλουν να το σταματήσουν επειδή ξέρουν πως τίποτε δεν μπορεί να τους εμποδίσει. Παρά μόνο η προσευχή στο Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντοτε έλεγα στον γέροντα, εγώ τον πατέρα Αγάθωνα, γέροντα τα πρώτα χρόνια που συνεχώς τον ενοχλούσα για αυτά τα πράγματα περί προσευχής, ήθελα να μάθω πώς να κάνω την προσευχή, τον έλεγα. Το έλεγα, γέροντα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ο νους φεύγει. Λέει, επειδή πονάει ο διάβολος. Δεν με εμπόδιζε ο διάβολος να πηγαίνω στις λειτουργίες, να κάνω αγρυπνίες, να κάνω ελιεμοσύνες, να κάνω κηρύγματα. Με εμπόδιζε. Και σε αυτό μερικές φορές με εμπόδιζε. Αλλά κυρίως στην προσευχή ήθελε να με διακόψει, ήθελε να με εμποδίσει, ήθελε να με φέρει ακιβία, να μην φροντίζω καθόλου. Γιατί πονούσε, λέει ο διάβολος, από την προσευχή. Από την προσευχή πονούσε ο διάβολος, μας το είχε αποδείξει και ο Άγιος Ιωσήφ Ισυχαστής, που με τις πολλές προσευχές, με την 8ωρη αδιάκοπη αγρυπνία κάθε βράδυ, 8 ώρες στο κελί του, κάποια στιγμή έσκασε ο διάβολος. Και ήρθε ο διάβολος να τον ενοχλήσει. Και μόλις τον είδε ο Άγιος Ιωσήφ που τον πολεμούσε 8 χρόνια, αυτό το δαιμόνιο της πορνείας, μόλις τον είδε πήγε να τον ορμήξει
να το πιάσει το κεφάλι. Και είδε ότι το κεφάλι του ήταν χτυπημένο του διαβόλου με πληγές. Και έσκασε ο διάβολος, έφυγε, δεν τον ξαναενόχλησε από τότε. Και κατάλαβε ότι αυτές οι πληγές στο κεφάλι του διαβόλου ήταν οι προσευχές και οι αγώνες που έδωσε δια της προσευχής, ότι τον πλήγωνε το διάβολο η προσευχή. Τον πονούσε η προσευχή το διάβολο. Και γι' αυτό το λόγο λέγει εδώ, τον διάβολο τον πονάει η προσευχή, γι' αυτό εμποδίζει πάρα πολύ τον άνθρωπο να προσεύχεται. Και ακόμα, οποιαδήποτε άσκηση και αν ακολουθήσει κανείς, αν την αντέξει με υπομονή, στο τέλος αναπαύεται. Αν την αντέξει, οποιαδήποτε άσκηση. Η προσευχή όμως χρειάζεται αγώνες ως την τελευταία αναπνοή. Ως την τελευταία αναπνοή έχουμε το χαρακτηριστικό αυτό το Αγίου Αγάθωνος, που όταν έφυγε η ψυχή του, δεν είχε ανεβεί ακόμα 2 μέτρα από το έδαφος και άρχισαν τα δαιμόνια να φωνάζουν. Αγάθωνα μας ξέφυγες, Αγάθωνα μας ξέφυγες. Και είπε αυτός, και είναι το χαρακτηριστικό, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δηλαδή η ψυχή είχε φύγει από το σώμα και όχι ακόμα, δεν έδινε θάρρος στον εαυτό του ότι απαλλάχτηκε από τον πόλεμο των δαιμονίων. Αποδίδεται και έτσι, ναι, στον Αγάθωνα η φράση αυτή, ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον. Αλλά ούτε και άφησα όσο μπορούσα άλλο να κοιμηθεί έχοντας κάτι με μένα. Αυτό μας ελέγχει εμάς τους παντρεμένους πάρα πολύ. Δίνω εγώ μια συμβουλή που δεν την εφαρμόζω πάντοτε. Τώρα τα τελευταία χρόνια την εφαρμόζω. Παλιότερα δεν την εφαρμόζα. Πάντοτε να κοιμάμαι με τη γυναίκα μου, ό,τι και να συνέβη, να συγχωρνιόμαστε το βράδυ. Εντάξει. Είναι ένας αγώνας κι αυτός. Να συγχωρνιόμαστε. Ειδικά στο σπίτι μέσα, οικιακή. Να είμαστε συγχωρεμένοι. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν το πρωί θα είμαστε μαζί. Πόσοι και πόσοι δεν φεύγουν τη νύχτα. Να φύγεις μαλωμένος, να φύγεις μονιασμένος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκανα, γιατί αυτή είναι η τελεία αγάπη, φέροντας να πει ότι η αγάπη που εδράζεται πάνω στην προσφορά του Χριστού στους ανθρώπους, δηλαδή η θυσιαστική αγάπη, δεν έχει όρια η αγάπη, όταν είναι κατά Χριστόν. Το 2002 είχα γεωγραφήσει, να τη δείξω λίγο Ευρυπίδη, αυτή την εικόνα του Αγίου Αγάθωνος, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται? Έτσι. Αυτή την εικόνα του Αγίου Αγάθωνος, η οποία εικόνα είχα εμπνευστεί από ένα θαύμα που έγινε στη ζωή του Αγίου Αγάθωνος. Στη ζωή του Αγίου Αγάθωνος. Είναι ο Άγιος Αγάθων, ο οποίος κουβαλάει στην πλάτη του ένα ζητιάνο και από πάνω τον ευλογεί Άγγελος Κυρίου. Λοιπόν, μια φορά ο Αββάς Αγάθων πήγε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του. Έτσι ζούσαν οι μοναχοί, πλέκανε κομποσκίνια, καλάθια, κάνανε διάφορα τέτοια και πήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προμηθευτεί το λίγο ψωμάκι του. Βρήκε κοντά στην αγορά ένα φτωχό γέρο ανάπηρο. Για την αγάπη του Θεού Αβά, μόλις τον είδε ο γέρος, ζητιάνευε. Άρχισε να παρακαλάει ο γέρος, μόλις είδε τον όσιο, μη με αφήσεις κι εσύ αβοήθητο το δυστυχή, πάρε με κοντά σου. Ο Αβάς Αγάθων τον έβαλε να καθίσει δίπλα του εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει. Πόσα λεπτά πήρε, Αβά, το ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι. Τόσα, του έλεγε ο Όσιος. Καλά είναι, δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίτα, Αβά, έτσι για να δεις καλό που έχω από χθες βράδυ να φάγω. Με τα χαράς, έλεγε ο Όσιος και έκαμε αμέσως την επιθυμία του. Σε λίγο του ζήτησε φρούτα, ύστερα ένα γλυκό. Τσιμπούσι κανονικό δηλαδή έκανε. Έφαγε και την πίτα και τα φρούτα και το γλυκό. Έτσι σε κάθε καλάθι που πουλούσε, δοκιμασία για τον Αγάθωνα. Εξόδευε τα χρήματα χάρη του προστατευόμενό του, έως ότου έδωσε όλα τα καλάθια αλλά και όλα τα χρήματα ο Όσιος, χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε δίλεπτο. Και το σπουδαιότερο, πως το έκανε με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε πως είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς ψωμί. Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι, ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά. «Φεύγεις λοιπόν?» τον ερώτησε ο ανάπηρος. «Ναι»,
τελείωσα πια τη δουλειά μου, μου φάγε τα χρήματα, δεν έχω φράγκο, δεν τα είπε αυτά, εγώ έτσι τα σκεφτόμουν. Τώρα θα κάνεις αγάπη, λέει, δεν σταμάτησε εκεί η προσφορά του Αγίου και η δοκιμασία. Τώρα θα κάνεις αγάπη, λέει, θα με πας ως το σταυροδρόμι και από εκεί φεύγεις για την έρημο, είπε πάλι παρακαλιστικά ο παράξενος γέρος. Ο αγαθότατος αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη του και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί που το ζητούσε, γιατί ήταν κατάκοπος από την εργασία της ημέρας. Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του, άκουσε γλυκία φωνή να του λέγει: «Ευλογημένος να είσαι αγάθων από τον Θεό και στη γη και στον ουρανό». Εσήκωσε τα μάτια ο Όσιος να δει εκείνον που το μιλούσε. Ο δίθεν γέρος είχε γίνει άφαντος, γιατί ήταν άγγελος σταλμένος από τον Θεό να δοκιμάσει την αγάπη του Οσίου Αγάθωνος. Μερικά στοιχεία από το βίο του Αγίου Αγάθωνος, που πάντοτε μας αρέσει να τα θυμόμαστε και να τα μελετούμε. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι τώρα της ομιλίας. Και τώρα πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος της ομιλίας. Ο γέροντας αγάθων, μύστης των μυστηρίων και οδηγός απλανής. Σκέφτηκα πώς να μιλήσω για αυτό το θέμα, το οποίο το έχω μέσα μου, το κατέχω να το πω, αλλά πώς να το πω. Και σκέφτηκα να μην μιλήσω για αυτό το θέμα, παρόλο που το ανακοίνωσα. Μετά είπα για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη του γέροντος και για την αγάπη του κόσμου να μιλήσω, σαν ένα είδος προσφοράς. Μετά είπα πώς να ανοίξω εγώ αυτό το βρωμερό στόμα να μιλήσω για αυτό το βαθύ θέμα. Και μετά μου ήρθε η ιδέα να παραστήσω το γάιδαρο και σαν γάιδαρος να μιλήσω. Να μιλήσω σαν γάιδαρος, να γίνει ένα θαύμα, να ανοίξει, και αντί να βγάλω γκάρισμα, που θα ήταν εύκολο να γκαρίσω, γιατί για γκάρισμα αξίζει το στόμα μου, να μιλήσω όπως έκανε ο γάιδαρος του προφήτου Βαλαάμ στην Παλαιά Διαθήκη, που άνοιξε το στοματάκι του με την Θεία Έμπνευση και μίλησε και είπε πράγματα ουράνια. Έτσι λοιπόν, αν ακούσετε από μένα να πω πράγματα ουράνια, να πείτε ένας γάιδαρος μίλησε, έγινε θαύμα. Θαύμα, και αυτός ο γάιδαρος άνοιξε το στοματάκι του και είπε ως γάιδαρος πράγματα θεία όμως. Άνοιξε το στοματάκι του και είπε θεία πράγματα. Θυμήθηκα λοιπόν αυτό και ίνιξε ο Θεός το στόμα της όνου, της γαϊδούρας, το στόμα. Άνοιξε ο Θεός και λέγει το Βαλάμ, η γαϊδούρα, τι επίησάσει ότι πέπε κάσμε τρίτον τούτο, γιατί την έδερνε ο Βαλάμ, έκανε παρακοή στο Θεό ο Βαλάμ και πήρε τη γαϊδούρα του, ανέβηκε πάνω και πήγαινε εκεί που το κάλεσαν οι εχθροί του Θεού, γιατί είχε χρήματα πολλά, θα του δίνανε χρήματα, αλλά ο γάιδαρος, η γαϊδούρα έβλεπε άγγελο με σπαθί να την εμποδίζει να προχωρήσει. Και πήγαινε και τον έριχνε, τον Βαλάμ, τον έριχνε στα ντουβάρια, τον έριχνε στα αγκάθια, δεν προχωρούσε. Τον έριχνε πίσω και αυτός την έδερνε. Και λέει ο Βαλάμ, λέει, άνοιξε ο Θεός το στόμα της γαϊδούρας, της όνου, και είπε, την οποία και είπε προς αυτόν. Τι σου έκανα, λέει, του λέει το γαϊδούρι, ώστε τρίτη φορά με χτυπάς. Και ο Βαλάμ είπε στην Όνο, σε χτυπώ διότι με περιπέζεις και αν είχα στο χέρι μου μαχαίρι θα σ' είχα σφάξει. Και λέει η Όνος, δεν είμαι εγώ η Όνος σου, δεν είμαι εγώ η γαϊδούρα σου, επάνω στην οποία κάθεσαι από την αιώτητά σου μέχρι τη σημερινή ημέρα. Πες μου, μήπως τυχόν μέχρι σήμερα σε παρήκουσα και εφέρθηνε όπως τώρα. Εκείνος της απάντησε, όχι, πραγματικά δεν με παρέχωσε ποτέ. Τότε ο Θεός άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο του Θεού να αντιστέκεται στον δρόμο και να κρατεί στο χέρι του γυμνή τη μάχαιρα. Ο Βαλάμ έσκυψε το πρόσωπό του κατά γης και προσκύνησε τον άγγελο. Έτσι κι εγώ. Α, να έχω το στοματάκι αυτό, αυτής της γαϊδούρας, να ανοίξω το στοματάκι μου, να πω πράγματα που θα σας αναγκάσουν μετά να δείτε τον άγγελο για τον οποίο θα σας μιλήσω. Να δείτε τον άγγελο για τον οποίο σας μιλήσω και να πέστε μετά όλοι μπρούμητα και να προσκυνήσετε τη χάρη αυτού του αφανούς Αγίου. Μετά πάλι λέω, μήπως είναι πολύ υπερβολικό αυτό να μιλήσω σαν γαϊδούρα, σαν τη γαϊδούρα του Βαλάμ
και να ανοίξω το στόμα μου. Μήπως δεν το δεχτείτε, γιατί είστε και άνθρωποι οι οποίοι είστε και λίγο το καθώς πρέπει. Στο Σαββά Βίβρ δεν μπορεί να αντέξετε εσείς αυτό το πράγμα. Να το παίξω, λέω, ας μην το παίξω, ας μην ομοιάσω με τη γαϊδούρα του Βαλαάμ, ας ομοιάσω με τους λίθους, τους οποίους λίθους έχουν στόμα και μιλάν. Υπάρχουν κάτι πέτρες, οι οποίες λαλούν. Και πάνω σε αυτό βρήκα ένα λόγο του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς, που είπε για τους λίθους που οι λίθοι και κράξονται. Και ερμήνευσε αυτό και λέω, μήπως σας έρθει καλύτερα να μιλήσω σαν πέτρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί όταν ο Χριστός πήγε για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα, ο λαός βγήκε σε προϋπάτησή του. Αναρρύθμιτα μάτια τον κοίταζαν και αμέτρητα στόματα εφώναζαν με ενθουσιασμό. Ο Σανά Ιε Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος ο βασιλεύς του Ισραήλ. Μα αυτό έκαμε τους Φαρισαίους και πρασίνησαν το κακό τους. Και είπαν στο λαό να μην κραυγάζει. Σταματήστε, μη φωνάζετε. Απάντησε ήρεμα ο Χριστός. Αν αυτοί σιωπήσουν, οι λύθοι και κράξονται. Αν αυτοί σιωπήσουν, οι λύθοι και κράξονται. Και τώρα 20 αιώνες μετά, λέει, με ερωτάς πώς είναι δυνατόν να φωνάζουν οι πέτρες. Σου απαντώ με πολλούς τρόπους. Και αναφέρει εδώ μερικούς τρόπους, έτσι για όφελος όλων μας, ας το διαβάσω εν συντομία. Πρώτος τρόπος, λέει, 5 μέρες μετά την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, οι Εβραίοι σιώπησαν και οι πέτρες φώναξαν. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Όταν αυτός τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν επάνω στο Σταυρό, η γη εσχίστη και οι πέτρες εσχίστησαν. Φώναξαν δηλαδή, εσχίστησαν οι πέτρες. Αυτό το σχίσιμο είναι η φωνή των λίθων. Μπορεί να υπάρξει γλώσσα πιο δυνατή και πιο φοβερή από αυτήν? Είδατε πόσο αξία είναι να μιλάς και να κράζεις σαν πέτρα? Δεύτερος τρόπος. Όταν οι Εβραίοι σιώπαναν, οι ιδωλολάτρες φώναζαν «Οσανά». Οι Εβραίοι έβλεπαν τους ιδωλολάτρες σαν νεκρές πέτρες. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι σιώπαιναν για τον Υιό του Θεού, οι Απόστολοι τους εκήρυξαν και τους εβάπτισαν. Και αυτοί από τότε έγιναν λίθοι ζώντες, ζωντανές πέτρες. Ο Απόστολος Πέτρος λέγει: «Και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Και να τώρα, ζωντανές πέτρες, τα ιδωλολατρικά έθνη δοξάζουν τον Κύριο, ενώ αντίθετα οι Εβραίοι πετρωμένοι σιωπούν». Τρίτος τρόπος. Οι Εβραίοι σιώπαιναν, μα εφώναζαν οι λίθοι του ναού του Σολομώντος. Ακόμη και σήμερα μας φωνάζουν. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Το καύχημα και η δόξα των Εβραίων, ο ναός του Σολομώντος, σήμερα δεν υπάρχει. Μόνο ένα τείχος έχει απομείνει για να πηγαίνουν εκεί οι ιοί και οι θυγατέρες των Εβραίων να χτυπούν τα κεφάλια τους. Και ονομάζεται μέχρι σήμερα το τείχος των δακρύων. Απόμεναν οι πέτρες αυτές για να φωνάζουν. Τέταρτος τρόπος. Οι Εβραίοι προπολού σιωπαίνουν για τον Χριστό. Ούτε χαίρονται, ούτε γιορτάζουν, ούτε φωνάζουν οσανά. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε να καταστραφεί ο μοναδικός ναός τους και να σταματήσουν οι θυσίες. Αλλά 100.000 ναοί πέτρινοι χτίστηκαν από τότε και δοξολογούν ανά την οικουμένη το όνομα του Χριστού. Να λοιπόν οι λίθινοι ναοί κραυγάζουν και οι Εβραίοι σιωπούν. Πέμπτος τρόπος. Μέχρι τώρα βέβαια δεν φώναξαν οι πέτρες, μα θα φωνάξουν και αυτές. Πριν να έρθει το τέλος του κόσμου, πριν από τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και τι είπε για τη συντέλεια? Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη και τα άστρα του ουρανού πεσούνται. Όλα αυτά είναι από πέτρα. Ναι, μα με τη γλώσσα τους, με τον τρόπο τους θα φωνάξουν. Όταν θα έρθουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι και η αγάπη των πολλών θα ψυγεί και η ανομία θα πληθυθεί και μαζί με τους Εβραίους θα σιωπούν ακόμα και οι χριστιανοί, τότε θα αρχίσουν να φωνάζουν τα ουράνια σώματα. Θα φωνάζουν με τον δικό τους τρόπο, με τη δική τους γλώσσα και θα αναγγέλουν τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Κατατάξτε με λοιπόν σε μια από αυτές τις φωνασκούσες πέτρες, τους λίθους που κράζουν, και θα μιλήσω, είτε διαλέξτε σαν τη γαϊδούρα του Βαλαάμ, είτε σαν τις πέτρες, ένα κομμάτι από την πέτρα της Εκκλησίας, να ανοίξω το στόμα μου και να μιλήσω για αυτόν τον αφανή Άγιο των ημερών μας, όπως δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ στο παρελθόν.
Γράφει ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζήσης στον πρόλογό του, στο βιβλίο μου «Βίωμα Ορθοδοξίας». Προλογίζει το βιβλίο μου και γράφει κάτι το οποίο θέλω να το εξηγήσω, γιατί δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το εξηγήσω ποτέ. Γράφει για μένα και λέει ότι ισχυρή ήταν επίσης η επίδραση του γέροντος του Αρχιμανδρίτου Πατρός Αγάθωνος, επί δεκαετίες καθηγουμένος στην Ιερά Μονή, Κωνσταμονή του Αγίου Όρους, την οποία ο γέροντας Αγάθων εκράτησε αμόλυντη από την πανέρηση του οικουμενισμού και το πνεύμα οικοσμίκευσης που έχουν δυστυχώς διεισδύσει και στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας, στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Χαράλαμπος, ο πατέρας μου δηλαδή, μιλάει πριν από αυτό, μίλησε για τον πατέρα μου, ο σαρκικός πατέρας μου, ο αγαπητός μας πατήρ Χαράλαμπος, καθοδηγούμενος και αυτός από τον γέροντα Αγάθωνα, παρέδωσε και τον πατέρα Νικόλαο στην πνευματική του καθοδήγηση. Έκτοτε ο πατήρ Νικόλαος βρήκε ισχυρό στήριγμα στον Αγιορείτη γέροντα και ενίσχυσε σημαντικά τις πνευματικές καταβολές του. Μέσω του πατρός Αγάθωνος, που είχε και έχει γέροντα τον μεγάλο μοναστικό ηγέτη, πλέον μακαριστό, τον πατέρα Εφραίμ της Αριζόνας, στον οποίο οφείλεται το θαύμα της θεμελιώσεως και εξαπλώσεως του Ορθοδόξου Μοναχισμού με 20 μονών, ένα δεύτερο Άγιον Όρος στην Αμερική και στον Καναδά, και μέσω αυτού στον μεγάλο επίσης ησυχαστή τον καιρό μας, τον Όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον παππού του Αγάθωνος και τον πατέρα του Εφραίμ, μοιήθηκε ο πατήρ Νικόλαος. Πού μοιήθηκε ο πατήρ Νικόλαος? Μέσω αυτών. Στην ησυχαστική, λέγει ο πατήρ Θεόδωρος το λέει, στην ησυχαστική παράδοση και στην αγάπη του για τις μακρές καλογερικές ακολουθίες και στην ωραία προσευχή. Και δεν μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω πάνω σε αυτό, γιατί αν ο πατήρ Θεόδωρος το λέγει αυτό, κάπου το ακουμπάει, κάπου βασίζεται και το λέει. Ο πατήρ Θεόδωρος δεν λέει, δεν γράφει σάλτσες. Για μένα ο γέροντας έχει πει κατά καιρούς ότι αυτό που λες είναι σάλτσα. Ότι βάζω σάλτσα και σαν μάγειρας τη χρησιμοποιώ τη σάλτσα και μου αρέσει η σάλτσα. Και έτσι. Και μερικοί συγγιάρδες όταν έλεγα τίποτα καλό για τον γέροντα, λέει σάλτσες, σάλτσες. Ότι είναι. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα σάλτσες ή αν ήταν πηγαίο φαγητό αυτό και χωρίς πολλές περικλάδες από τα λεγόμενά μου. Αλλά θέλω να πω όμως, θέλω να πω να εξηγήσω αυτό που λέει ο πατήρ Θεόδωρος, ο οποίος δεν λέει σάλτσες. Να πω πώς καλλιεργήθηκε αυτό που εντόπισε η αγάπη για τις μακρές καλογερικές ακολουθίες και την ωραία προσευχή και τι αποτελέσματα έφεραν. Ξεκάθαρα να σας πω ότι καλλιεργήθηκε η αγάπη για τις μακρές καλογερικές ακολουθίες και την ωραία προσευχή από το μυστηριακό πνεύμα του γέροντα Αγάθωνος. Γιατί αυτός ο ίδιος ως μύστης των μυστηρίων της πίστης, σε όποιον ποθούσε αγιοπνευματικές εμπειρίες, ανοιγόταν. Το άνοιγμα αυτό, επιτρέψτε να πω, ότι ομοίαζε με τον ουρανό κατά τη βάπτιση του Χριστού, που ήταν ανεωγμένος και σχισμένος. Και όποιος ήθελε, γινόταν σαν τον Άγιο Στέφανο, μέσα από το άνοιγμα αυτό του ουρανού, μέσα από αυτό το άνοιγμα που επιτρέπει ο γέροντας να γίνει αισθητό, βλέπει την πνευματική κατάσταση του γέροντα και τη σχέση του με το Άγιο Πνεύμα. Όσο και αν ο γέροντας, μεταχειριζόμενος τη χάρη της αλότητας, έκρυβε αυτόν από τους ανθρώπους, με τη αλότητα παρουσιαζόταν ως αμαρτωλός ή να ημί βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Ο γέρον Αγάθων, γενόμενος πνευματοκίνητος, δραστηριοποιείται στον πνευματικό χώρο, δημιουργώντας φιλίες με τους Αγίους. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ζητούμενο η φιλία, αλλά η φιλία η ανθρώπινη προδίδει. Κατά την προσωπική μου εμπειρία πια, συμβουλεύω τους πάντες να μην έχουν εμπιστοσύνη πολύ στις ανθρώπινες φιλίες. Δεν είναι πια τόσο βαθιές οι φιλίες όσο όπως ήταν του Μεγάλου Βασιλείου με τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο. Δεν είναι τόσο βαθιές οι φιλίες πια. Υπάρχουν προδοσίες. Επειδή οι άνθρωποι είναι εμπαθείς, δεν μπορούν να διατηρήσουν μια φιλία
βαθιά. Και συμβουλεύω ακόμα και στις σχέσεις των ανθρώπων, των αγοριών και των κοριτσιών, να μην δίνουν πολλά στη σχέση. Να κρατούν και τον εαυτό τους πράγματα. Γιατί όταν δώσουν πολλά, ξαφνικά προδίδονται και εξαντλούνται. Σε πολλές σχέσεις, ανοίγω μια μικρή παρέθεση πάνω σε αυτό, για να μιλήσω για τη φιλία με τους Αγίους, σε αντιαδιαστολή δηλαδή, σε αντιστοιχεία. Σε πολλές σχέσεις ανθρώπινες, όταν έρχονται κομματιασμένες σχέσεις στο πετραχύλι μου, άνθρωποι να έρθουν να εξομολογηθούν που έχουν περάσει από διάφορες σχέσεις στη ζωή τους, το έχω ξαναπεί αυτό, πρέπει να αρχίσω και δεν ήμουν και ποτέ καλός στο παζλ. Ποτέ δεν ήμουν καλός στο παζλ. Ο εγγονός μου, όταν παίζουμε κανένα παζλ, με κοροϊδεύει, γιατί βάζω όπου να είναι τα τέτοια. Δεν ήμουν καλός σε αυτό. Όπως με τον προσανατολισμό δεν είμαι, έτσι και με το παζλ δεν είμαι καλός. Έπρεπε να παίζω παζλ όμως. Καλός κακός έπρεπε να μάθω την τέχνη. Να προσπαθώ να μαζέψω κομμάτια του ανθρώπου που είναι μπροστά μου, της ψυχής, από διάφορες σχέσεις μέχρι βαθιά στο παρελθόν πίσω. Όσο περισσότερο υπήρχαν σχέσεις τέτοιες, επειδή αυτός ο άνθρωπος δινόταν σε κάθε σχέση και απογοητευόταν και απογοητευόταν, όλες αυτές τις απογοητεύσεις του είχαν κάνει μια κατάσταση γεμάτος συμπλέγματα η καρδιά του και η ψυχή του. Πού να τον συνεφέρω αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί ήταν προδομένος από φιλίες. Πράγματι, όλοι μας ζητούμε την αγάπη. Όλοι, είναι ζητούμενο η αγάπη σήμερα. Όλοι θέλουμε να κουμπίσουμε σε έναν άνθρωπο που μας αγαπάει. Να αισθανθούμε μια αγκαλιά τρυφερή, ένα χάδι, ένα φιλί παρηγορητικό αγάπης. Όλοι το θέλουμε αυτό. Και όσοι το πολεμούν αυτό, το κάνουν από άλλα κόμπλεξ. Όλοι το θέλουμε, αλλά πού θα το βρούμε? Ο Άγιος Αγάθων, μπορώ να πω αυτό που λέμε για τη θεογνωσία και την αυτογνωσία. Ο Άγιος Αγάθων είχε φίλους τους Αγίους, γι' αυτό δεν πρόδωσε φιλία ανθρώπινη. Γιατί εμπνεόταν από τη φιλία την ουράνια. Όπως αυτός ο οποίος αποκτά τη θεογνωσία, μετά η κοινωνία με τους ανθρώπους είναι αυτονόητη, η θυσία για τον συνάνθρωπο είναι αυτονόητη, επειδή φέρει το Θεό μέσα του, έτσι ακριβώς ο Άγιος Γέροντάς μου, ο πατήρ Αγάθων, δημιούργησε φιλίες με τους Αγίους. Και εδώ υπάρχει μια δυσκολία, αλλά θα το πω προς δόξα Θεού, και ας αντιμετωπίσω, θα έχει κάποιο κόστος αυτό, αλλά θα το πω αυτό, ότι γενόμενος πνευματοκίνητος, όπως είπα, ο Γέροντας δραστηριοποιήθηκε στον πνευματικό χώρο δημιουργώντας φιλίες με τους Αγίους. Πώς το ξέρεις αυτό, παπά Νικόλα? Προσωπικά είναι και στοιχεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω ποιος είναι αυτός και τον οποίο ενδιαφερόμουν και για τον οποίο το διάβαζα. Το Γέροντα Αγάθο δεν με διάβαζε μόνο αυτός με την αξονική που μου έκανε και τη μαγνητική, μόλις με έβλεπε ντάγκ κατευθείαν, ήξερε την καρδιά μου τι είχα να του πω, αλλά τον διάβαζα κιόλα. Τον γνώριζα και εγώ, ήθελα να μπω στην καρδιά του, ήθελα να τον μάθω, ήθελα να δω τι είναι αυτός. Για να φωνάξω μετά και εγώ σαν τον πρόδρομο, είδε ο άνθρωπος. Να έχω επίγνωση, να έχω βίωμα, να έχω ψηλάφιση ο ίδιος. Άρα τι μου έλεγε ο ένας παπάς, ο άλλος καλόγυρος, μια μοναχή. Αυτά ήταν ξένες εμπειρίες. Εγώ ήθελα τις δικές μου. Αυτές που θα σας πω είναι δικές μου εμπειρίες, ξένες για εσάς. Να ψάξετε εσείς, να κάνετε κουμάντο με τον εαυτό σας και με το πνευματικό σας. Λοιπόν, βίωσα κάποτε δύο παραδείγματα από εμπειρίες, όπως την παρουσία του Μεγάλου Βασιλείου μια πρωτοχρονιά και την παρουσία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σε δύο άλλες περιπτώσεις, όπου με βεβαίωσαν για την αρμονική και βαθιά τους σχέση με τον Γέροντα. Η φιλία αυτή που συναντιέται στο Άιλο επισφραγίζεται με τον παρηγορητικό λόγο του Εσταυρωμένου, όταν με διαβεβαίωσε για τους πειρασμούς που αντιμετώπιζε ο Γέροντας και με στερέωσε στην πίστη στο πρόσωπό του. Αλλά και στην περίπτωση του εγκεφαλικού της ασθένειας του Γέροντα, η διαβεβαίωση της κυρίας Θεοτόκου που μου έδωσε πως είναι περαστικός πειρασμός χωρίς να αφήσει σημαντικά προβλήματα στο Γέροντα, υπήρξε αποκαλυπτική του μεγέθους
της κατάστασης του γέροντα Αγάθωνος. Θα πάρω μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο μου που αποκαλύπτουν την καταλυτική επιρροή του γέροντα στην πνευματική πορεία, γιατί κάποιος που το διαβάζει δεν διαβάζει από πίσω, διαβάζει μόνο από μπροστά. Ο απλανής πνευματικός, γιατί ο απλανής οδηγός σε οδηγεί στο άειλο με ασφάλεια. Ο απλανής πνευματικός αποκαλύπτεται μέσα σε λίγες γραμμές. Από το κεφάλαιο του βιβλίου «Ο πνευματικός του πνευματικού και η ευχή» γράφω εκεί. Το σημαντικότερο είναι ο πνευματικός να έχει γευτεί και να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του ότι αυτό που γεύεται είναι κατά Θεόν. Να έχει ο ίδιος έμπειρο πνευματικό γέροντα που να έχει επέμβει καταλυτικά στην πνευματική του πορεία, ώστε να αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο διάβολος και ποιος ο Θεός, ποιος είναι ο καλός οργισμός και ποιος ο κακός. Να του μάθει τις τεχνικές και τους τρόπους να τα διακρίνει αυτά. Έτσι με τη βοήθεια του γέροντά του, ο πνευματικός αποκτά εμπειρία πνευματική. Αυξάνεται περισσότερο μέσα του η πίστη, ανοίγονται μπροστά του νέοι πνευματικοί ορίζοντες και είναι ικανός να βοηθήσει περισσότερο με τη σειρά του τα πνευματικά του τέκνα. Αυτό το βίωσα. Δηλαδή, πραγματικά σας λέω, αν μπόρεσα σε κάποιες φάσεις της ζωής σας να σας σταθώ, αυτό το οφείλεται στον γέροντα Αγάθωνα και στην εκπαίδευση που έζησα μαζί του. Γιατί με αξίωσε ο Θεός για πολλά χρόνια να είμαι πολύ κοντά στον γέροντα και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική συνεισφορά της πνευματικής, συνεισφορά του γέροντα στην πνευματική μου κατάσταση. Να μπορώ δηλαδή να προσαρμόζω την τεχνική της εξομολόγησης και να την κάνω τεχνική άδολη και κυρίως αβίαστα να προσπαθώ να δώσω το ενδιαφέρον μου και την αγάπη μου, όπως έκανε εκείνος. Γιατί αυτό ήταν ένα παράδειγμα συγκλονιστικό, η ανίποτη προσφορά του. Δηλαδή, τι να σας πω, να πω πρακτικά, δεν θυμάμαι, θυμάμαι τα ξενύχτια του στο Άγιον Όρος που δεν τον άφηνα να κοιμηθεί ώρες να το μιλάω στο τηλέφωνο. Ώρες, ατελείωτες, στο τηλέφωνο. Να μην μπορεί να κοιμηθεί ο γέροντας από μένα, να το ξυπνάω. Να τον παίρνω τηλέφωνο να το ξυπνάω. Αυτό γινόταν τότε που ήμουν αρχάριος και το επέτρεπε αυτό. Ο γέροντας είχε και τη δύναμη να το κάνει, είχε και την όθηση από το Θεό να το κάνει αυτό. Έβλεπε έναν ταλέπορο ο Θεός, παπά, ο οποίος προσπαθούσε να δει τα θέματα, τα πατήματά του. Και τον ταλέπορο παπά του έδωσε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μπορούσε να τον αντέξει, να τον σηκώσει. Με το ένα το μάτι το ηλαρό, το παρηγορητικό, και με το άλλο το αυστηρό που με έλεγχε και τα δύο τα γούσταρα. Ήταν γούστο η σχέση μου με το γέροντα και είναι γούστο. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο, μπορώ να το πω και με άλλη λέξη, αλλά δεν τη λέω, γιατί τα κοσμικά αυτιά δεν μπορούν να την σηκώσουν ότι ένα στόμα πνευματικό μπορεί να πει, αλλά τη γαϊδούρα στο στόμα ίσως θα μπορούσε να το πει, τη πέτρα το στόμα μπορούσε ίσως να το πει, αλλά θα το κρύψω. Αυτό λοιπόν το στοιχείο του γέροντα της ατελείωτης προσφοράς του στον Παπα-Νικόλα, τον έκανε τον Παπα-Νικόλα να αρχίσει να μυρίζει και να αισθάνεται τις ευωδίες της καλής προσφοράς στην εξομολόγηση. Από εκεί και πέρα, τα χρόνια πέρασαν, υπάρχουν καταθέσεις έμπρακτες στη ζωή σας, ο καθένας μπορεί να δει αν καλώς μετέφερα το πνεύμα του γέροντα στη ζωή σας. Ενδεχομένως έχω κάνει πολλά λάθη, λάθη κάνουμε. Το θέμα είναι ότι και στα λάθη και από τα λάθη βγήκανε καλές συνέπειες. Μπα όχι, δεν συμφωνώ να μείνουμε στην αρχική απόφαση, γιατί αυτό το θέμα θέλει πολύ προετοιμασία, σας υπόσχομαι στο μέλλον να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν,
Ο πνευματικός γράφο χρειάζεται να έχει ως μέτρο το δικό του πνευματικό. Τον Άγιο Γέροντά του. Έτσι να τον πιστεύει και έτσι να είναι. Να θέλει να το φτάσει και να το ξεπεράσει. Όσο βέβαια το προσπαθεί αυτό, τόσο αντιλαμβάνεται ότι έχει μπροστά του ένα πελώριο θέμα. Όσο ανεβαίνει πνευματικά, τόσο βλέπει το χάσμα που τον χωρίζει από τον Γέροντά του. Αλλά φροντίζει να μην μείνει εκεί και προσπαθεί συνεχώς να το περιορίσει αυτό το χάσμα. Να μην αφήσει δηλαδή να υφίσταται χάσμα, σαν αυτό που περιγράφει η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, που λέγει ο Αβραάμ μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε. Γιατί όμως πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός του πνευματικού, να φτάσει δηλαδή στα μέτρα του γέροντά του, όχι μόνο για να απολαύσει ο ίδιος αυτά που απολαμβάνει ο γέροντας, αλλά για να μπορέσει να επιτελέσει έργο ανάλογο με το πνευματικό έργο του γέροντα σε όσους τον πλησιάζουν. Αυτό που σας είπα και πριν. Αυτό πρέπει να ενδιαφέρει τον πνευματικό. Όχι για να ακούει κολακίες για την πνευματική του κατάσταση. Μπράβο, μοιάζει με τον γέροντα και εσύ εξομολογήσα τον γέροντα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ένας ο οποίος είναι συνειδητά ταγμένος σε αυτό, δεν μένει σε αυτά τα εξωτερικά σχήματα, τα οποία δεν έχουν διάρκεια, τα οποία γρήγορα τελειώνουν. Όχι λοιπόν για να ακούει κολακίες για την πνευματική του κατάσταση, αυτό θα πρέπει να τον αφήσει αδιάφορο, αλλά να θέλει να αποκτήσει ό,τι έχει ο γέροντάς του για να μπορεί να διακονήσει τους ανθρώπους στο θέμα της χάριτος. Για να είναι ικανός να τους κερνάει χάρη, δηλαδή να γνωρίζουν και να απολαμβάνουν πως είναι ο Θεός. Να γίνει δηλαδή μεσίτης της χάριτος πνευματικός. Αυτό που θα έχει ο πνευματικός μέσα του, όταν εγώ το βίωσα αυτό στο γέροντα, ότι ο γέροντας έγινε φορέας της χάριτος, θαύματα στη ζωή μου έχει κάνει, αυτό το σύνεψα και λέω, όχι για να μου λέει μπράβο θαυματουργός, αλλά για να μπορώ και εγώ να προσφέρω, να κερνάω τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί να είναι ζητούμενο όλα τα άλλα και να μην αυτό. Αυτό που θα έχει ο πνευματικός μέσα του, να μπορεί να τους το δείχνει, να επικοινωνούν. Αυτά που απολαμβάνει ο πνευματικός, θα, να θέλει να τα απολαμβάνουν όλοι. Το σημαντικότερο για ένα πνευματικό είναι να γνωρίζει πως ό,τι του έχει συμβεί στην πνευματική του πορεία, ό,τι έχει βιώσει, ό,τι έχει δει και ό,τι έχει νιώσει, όλα είναι διευχών του γέροντά του. Κάθε δάκρυ του να πηγάζει από την αγάπη του για τον γέροντα. Αυτά για τα οποία έχει πεθύσει, κλάψει και χαρεί, και γενικά όλα τα πνευματικά βιώματα να είναι συνυφασμένα με το πρόσωπο και τις ευχές του γέροντα. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να με καταλάβουν ούτε οι άλλοι πνευματικοί που δεν έχουν ζήσει μια τέτοια σχέση που έχω εγώ με τον γέροντα Αγάθωνα. Δεν την έχω ζήσει. Αν δεν έχεις γέροντα στην καθημερινότητά σου, που είναι ζητούμενο και είναι σπάνιο, δεν μπορούν να το ζήσουν αυτό. Και δεν μπορούν να καταλάβουν και ενδεχομένως να υπάρχουν και πνευματικοί άνθρωποι να πούν ότι αυτά που λέω είναι πλάνες. Δεν έχει σημασία ούτε το να μου πούν ότι μπράβο, άγιος αυτός πως τα λέει, ούτε πλανεμένος. Και τα δύο δεν με αγγίζουν γιατί έχω κατασταλαγμένη θέση πάνω σε αυτό και έχω και βίωμα. Δηλαδή, εμπειρία 30 χρόνια ως πνευματικός, έχω πια καταλήξει σε αυτό. Ότι δηλαδή όλα πηγάζουν από αυτό που εγώ προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να καλλιεργήσω. Και δεν ήταν εύκολο. Ούτε μια καλλιέργεια είναι εύκολη, δηλαδή δεν σου δίνεται ο γέροντας, όπως νομίζουν κάποιοι, σε ένα ιδιατό, σε μια κατάσταση ότι είναι η όαση στη ζωή σου. Όχι, πολλές φορές είναι η ερημιά, πολλές φορές είναι το ξύλο, πολλές φορές είναι το διώξιμο, πολλές φορές είναι ο λόγος ο αυστηρός, πολλές φορές είναι η αμαρτία σου που σε κάνει να μην θες να πας, που πηγαίνεις και αν σε αγροκοιτάξει να μην... Ξέρετε ότι σε όλη μου τη διάρκεια της πνευματικής ζωής με τον γέροντα Αγάθωνα, δύο φορές μόνο του ζήτησα παρηγοριά. Ποτέ δεν τον είχα ζητήσει παρηγοριά άλλη φορά. Ό,τι μου έδινε ο γέροντας αυτό έπαιρνα. Όπως το έδινε αυτό το έπαιρνα. Προσπαθούσα ποτέ να μην βάλω λογισμό για τον γέροντα. Ποτέ. Δηλαδή ακόμα αυτό το έχω και τώρα. Δηλαδή αν με περάσει κανένας λογισμός κακός για τον γέροντα, δεν το αντέχω. Το μισό λογισμό να τον ακούσω, θα πάρω το πω. Με κάποιο τρόπο. Τώρα, παλιά πήγαινα, τώρα θα τον πολεμήσω. Δηλαδή, τώρα έχω και την εμπειρία αυτό να μην το δεχτώ. Γιατί πάει να μου καταστρέψει το πιο ιερό κομμάτι
που έχω στη ζωή μου. Αυτό μεταφράζεται, σας το έχω πει, σαν ορθοδοξία. Για μένα αυτό το ιερό κομμάτι της σχέσης μου με το πνευματικό είναι η ορθοδοξία η οποία με συνοδεύει από τότε που γεννήθηκα. Αυτή είναι η μυρουδιά της ορθοδοξίας, είναι η μυρουδιά του γέροντα, της σχέσης μου με το γέροντα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν μπορώ να το χαλάσω. Δεν μπορώ να επιτρέψω λογισμό να έρθει να με το καταστρέψει. Αυτό, όπως είπε και ο γέροντας κάποτε, που το ρώτησα, είναι χάρη από το Θεό. Είναι δώρο του Θεού να μην μπορώ να βάλω λογισμό κατά του γέροντα. Είναι χάρη από το Θεό. Όχι γιατί δεν έχω βάλει λογισμό, αλλά δεν αρκετά τους κρατάω. Έχω βάλει. Μια φορά, ας πούμε, μου ήρθε με το τσεκούρι που έχω βαξίλο να το κουπανίσω μια. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα έτσι, στο ιδιατό. Καμιά φορά όταν με πείραξε, όταν με είπε για παράδειγμα βούλο στο Παπα-Νικόλα, η Παπαδιά έχει δίκιο, εγώ είχα δίκιο εγώ όμως, δεν είχε η Παπαδιά. Αλλά όταν μου το είπε αυτό, ήρθε να τον πνίξω μια. Αλλά αυτό το έλεγα, δεν το άντεχα. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ που να έχω θέμα με τον πνευματικό μου. Πώς γίνεται αυτό να κοιμάστε με θέματα με τον πνευματικό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν. Και σε ένα άλλο κεφάλαιο, δεν κρυβόμαστε από το πνευματικό μας, έτσι επιγράφεται, γράφω τα εξής. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι εκείνο που φρόντισα σε όλη μου την πνευματική σας διαδρομία μέχρι τώρα είναι να είμαι απέναντι στο γέροντά μου ευθύς, ειλικρινής και αληθινός. Δεν του κρύφτηκα ποτέ. Δεν σκεφτόμουν άλλα και έκανα άλλα, ήμουν ευθύς. Αυτό που αισθανόμουν για αυτόν, οτιδήποτε, του το έλεγα. Όχι μόνο τα καλά, αλλά κυρίως τα άσχημα. Αυτά που είχα μέσα μου και μου υπέβαλε ο διάβολος. Πρώτη φορά είδα άνθρωπο να του αρέσουν να του λένε άσχημα πράγματα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα. Εγώ ήμουν συνηθισμένος όλοι οι άνθρωποι να μας αρέσουν να μας λένε ωραία πράγματα. Τα καλά. Τα κακά ποιος τα θέλει να τα λέει. Τα δύσκολα, τα αυστηρά, τα ενοχλητικά, τα εναντίον μου. Τα εναντίον μου. Από εσάς δεν τα αντέχω. Δηλαδή, αν μου πείτε και τίποτα εναντίον μου, τρελαίνω. Δεν έχω φτάσει σε αυτό που ο γέροντας δεν ήθελε τα καλά. Ήθελε να το κατηγορείς, ήθελε να το βρίζεις, ήθελε να το λες τα κακά. Το απολάμβανε! Γιατί ήξερε το όφελος ότι ο διάβολος θα φωνάξει το τέλος νενίκη κάσμε να ζωρέε μέσα από αυτό το ρόλο. Όχι μόνο λέει τα καλά, αλλά κυρίως τα άσχημα. Του έλεγα αυτά που είχα μέσα μου και που μου υπέβαλε ο διάβολος. Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά τα άσχημα είναι εκ του πονηρού. Μέχρι όμως να το καταλάβεις, αν δεν εκφράζεις στο πνευματικό, σε πείθει ο διάβολος ότι είναι δικά σου. Ειδικά οι λογισμοί εναντίον του γέροντα. Νομίζεις ότι έχεις εσύ το δίκιο και αυτός έχει το άδικο. Έτσι πληγώνεις από το πνευματικό και αυτό σε κάνει να απέχεις από κοντά του. Αν πεις ότι ο γέροντας με αδικεί, αν βεβαιωθείς πάνω σε αυτό, είναι αυτό το γυαλί που ράγισε. Μετά. Αν βεβαιωθείς. Ο διάβολος πονάει από τη σχέση που έχουμε με τον πνευματικό μας και κάνει τα πάντα για να τη διαλύσει. Προσωπικά, τουλάχιστον από την πλευρά μου, όταν θα πάω στον πνευματικό, στον γέροντά μου, δεν πηγαίνω μόνο για να του πω τις αμαρτίες μου. Πηγαίνω με την ανάγκη που έχω για πνευματική πρόοδο να τον ρωτήσω τι ακριβώς βλέπει σε μένα. Έτσι το βοηθάω και αυτόν να μου εκφραστεί. Να μου πει τι αντιλαμβάνεται, να μου κάνει μια ακτινογραφία ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο. Μόνο θα μπορέσει να με βοηθήσει ουσιαστικά. Γιατί αλλιώς ποιος θα ασχοληθεί με σένα. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει αυτό ο καθένας. Άραγε όμως φέρουμε το γέροντα να ανακατευτεί τόσο στην πνευματική μας ζωή και γενικότερα στη ζωή μας. Και αν ακόμα συνειδητοποιήσουμε πως το έχουμε ανάγκη, το ερώτημα είναι αν θέλουμε να το επιτρέψουμε να ασχοληθεί περισσότερο. Και μιλάω σε ανθρώπους, επαναλαμβάνω, το πω και αυτούς που δεν το έχουν ξανακούσει, που στα σπίτια τους τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας τις έχουν στο ταβάνι. Το εικονοστάσι, δεν μπορείς να φτάσεις να φιλήσεις μια εικόνα. Το έχουμε ψηλά. Θεωρούμε τον Θεό εκεί πάνω. Εκτός, έξω από τη ζωή μας. Εκεί πάνω τον έχουμε. Θέλεις σκάλα για να ανέβεις. Να φιλήσεις μια εικόνα. Πάνω. Στην κρεβατοκάμαρα δεν το βάζουμε. Όχι, να βλέπει ο Θεός αυτά που κάνουμε στην κρεβατοκάμαρα. Η πιο αφελής σκέψη είναι αυτή, ανόητη και πονηρή. Ο Θεός δεν βλέπει αν δεν τον έχει την εικόνα μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Πόσο πιο άμυαλος
και βλάσιμος είσαι. Και γενικότερα, τον Θεό το θέλουμε εκτός. Έτσι και τον γέροντα, δεν ξέρουμε κατά πόσο τον γέροντα, το πνευματικό μας. Α, αυτοί που δεν βίωσαν τη σχέση του γέροντα στη ζωή, δεν μπορούν ποτέ, μα ποτέ, να καταλάβουν τι λέω. Από την άλλη, αδελφοί μου, στα θέματα αυτά που σας είπα τώρα και που τα πέρασα σχετικά αυρόχης ποσίν, έτσι λέγονται, έτσι λέγεται, σωστό, χωρίς να βραχούν τα πόδια μου, πέρασα. Απ' την άλλη, λοιπόν, οι εμπειρίες μου στις περιπτώσεις εξορκισμών, που σας έχω πει κατά καιρούς, δεν θα πω λεπτομέρειες, δεν είπα και προηγούμενα, οι εμπειρίες μου αυτές υπήρξαν καταλυτικές στη γνώση της κατάστασης του γέροντα, ότι βρίσκεται κάπου αλλού ο γέροντας. Ο τρόμος των δαιμόνων κατά την επίκληση του ονόματός του στους εξορκισμούς είναι αποκαλυπτικός. Ήταν για μένα αποκαλυπτικός. Και φτάσαμε αισίως στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι, το άειλο ως υγιή της επαγγελίας. Η γη της επαγγελίας, αδελφοί μου, στη βίβλο είναι η γη Χαναάν. Αυτή που είχε υποσχεθεί ο Θεός στους Εβραίους. Και που 40 χρόνια στην έρημο τα πάνδυνα πέρασαν για να προλάβουν να μπουν στη γη της Χαναάν. Αυτοί που ξεκίνησαν δεν ξέρω αν έφτασαν. Ο Μωυσής την είδε από μακριά για ένα λογισμό παρακοής. Την είδε από μακριά τη Χαναάν. Ο Ιησούς του Ναβί ανέλαβε και οδήγησε στη γη του Χαναάν, της Χαναάν τελικά τον λαό του Θεού. Η γη της Χαναάν, λοιπόν, για τους Εβραίους ήταν αυτό. Μεταφορικά, λέγει ένα λεξικό, είναι ο τόπος όπου ελπίζουμε ότι θα εκπληρωθούν τα όνειρά μας. Μου εξήγησε κάποιος για αυτόν τον τόπο το εξής, κάτι ωραίο έγραψε, μου έγραψε και τώρα σας το διαβάζω. Η γη της επαγγελίας είναι ο τόπος που όλα τα πληρώνει, τα γεμίζει δηλαδή, η παρουσία του Θεού. Εκεί δεν υπάρχουν λογισμοί, δεν υπάρχουν ερωτηματικά, δεν υπάρχουν οι ατμίδες των παθών. Υπάρχει ένωση, πληρότητα, ευτυχία, θέα του Θεού. Άκουσα κάπου ότι στον Παράδεισο έτρωγαν ο Αδάμ και η Εύα τον Θεό και ήταν ενωμένοι με τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς στην πτώση σαν κύρια πάθη, φυσικά έχουμε τη γαστριμαργία και το σαρκικό. Σε αντιδιαστολή, ο πεκτοκός άνθρωπος αυτό που έχασε το έχει μεταστρέψει σε αμαρτία. Σύμφωνα με το βιβλίο της Γένεσης, η γη που υποσχέθηκε ο Θεός στους απογόνους του Αβραάμ μέσω του γιού του Ισαάκ και τους Ισραηλίτες, τους απογόνους του Ιακώβ, εγγονού του Αβραάμ είναι η γη της Χαναάν, της επαγγελίας. Από μια κυριολεκτική ανάγνωση του κειμένου προκύπτει ότι η υπόσχεση της γης είναι ή ήταν σε ένα χρόνο ένα από τα βιβλικά συμβόλαια ανάμεσα στο Θεό και στους Ισραηλίτες. Επαγγελία σημαίνει πρωτογενώς υπόσχεση. Γι' αυτό και η γη της επαγγελίας νοείται η υποσχημένη γη, δηλαδή που υποσχέθηκε ο Θεός τη γη Χαναάν στους απογόνους του Αβραάμ, τους Ισραηλίτες, κατά την διαθήκη που συνάφθηκε στο όρος Σινά. Η Χαναάν περιλαμβανόταν μεταξύ της Μεσογείου, της Νεκράς Θάλασσας, του Ρου, του Ιορδάνη και του Λιβάνου. Σύμφωνα με την παράδοση, εκεί υπήρχε αυθονία αγαθών, γι' αυτό και γη της επαγγελίας ταυτίστηκε ενιολογικά με τόπο έφορο και ευδαίμονα. Από εδώ και η σύνδεσή της με τον πλούτο και με κάθε νοητό παράδεισο. Έγραψε κάποιος κάτι όμορφο, ότι το άειλο για μας έχει πρόσωπο. Δηλαδή η γη της επαγγελίας έχει πρόσωπο. Είναι ο χορός των Αγίων Πατέρων μέσα στο φως. Στη λατρεία αναφερόμαστε στην άειλη δόξα του Θεού. Άειλη είναι και η ψυχή. Η έκφραση κατ' εικόνα από τους πατέρες συνήθως αναφέρεται ως προς την ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή το άειλο και πνευματικό συστατικό του, το οποίο συνάδει με τη λογικότητα πράξεων, αλλά και με το απαραίτητο συμπλήρωμά της, το αυτεξούσιο, μέσω του οποίου ανάγεται ο άνθρωπος ως προσωπικότητα ηθική, επιδεκτικής προόδου και δυνάμενη να καταστεί κοινωνός της Θείας Φύσεως. Η έκφραση καθομοίωση από κάποιους θεολόγους θεωρήθηκε πως είναι ταυτόσιμη με τη φράση
του κατ' εικόνα. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας εξ αρχής θεώρησαν πως το καθομοίωσιν μόνο σπερματικός εγκαταστάθηκε στον άνθρωπο, ώστε η τελαιότητα του ανθρώπου να επέλθει αυτοβούλος και θεριματικός και όχι αναγκαστικός. Άκτη στο φως. Είναι το άειλο φως που πηγάζει από τη θεότητα. Είναι το φως της μεταμόρφωσης. Ο άνθρωπος φτάνοντας την αγιότητα μετέχει στην άκτιστη χάρη του Θεού. Πώς το άειλο συνδέεται με την έξοδο από αυτήν τη ζωή, θα τελειώσω με αυτό σχεδόν, είμαι προς το τέλος, για να σας μεταφέρω και να καταλάβετε καλά τι είναι το άειλο, θα πω μια διδαχή του Οσίου Θεόγνωστου, ο οποίος αναφέρει ποιο είναι αυτό το άειλο και ποια σχέση έχει με την έξοδο από αυτή τη ζωή. Όταν λέμε λοιπόν να συναντηθούμε στο άειλο, εννοούμε να βγούμε από αυτόν τον κόσμο. Να βγούμε από την αμεσότητα. Να αποστραφούμε τον πλάνο κόσμο, τον πλάνο διάβολο. Να βρεθούμε στο άειλο. Όπως λέγει ο Γέρον Αγάθων, να ξεπεράσουμε το φράγμα του ήχου. Έτσι λέγεται. Καλά το είπα. Το φράγμα του ήχου. Να ξεπεράσουμε. Στο άειλο να μπούμε. Εκεί λέει να συναντιόμαστε. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν θα περιμένουμε το θάνατο. Αλλά τώρα πρέπει να γίνει αυτός ο θάνατος της κοσμικής νοοτροπίας για να βρεθούμε στο άειλο. Τι λέει ο Άγιος Θεόγνωστος? Και αν με την καθαρή προσευχή που ενώνει άειλα με τον Θεό, είδα την προσευχή, ενώνει άειλα με τον Θεό, τον άειλο νου. Αν λοιπόν και αν με την προσευχή έφτασες να δεις σαν σε καθρέφτη τη ζωή που θα διαδεχθεί το τέλος της εδώ ζωής σου, επειδή δέχθηκες τον αραβόνα του πνεύματος και απόκτησες μέσα σου τη βασιλεία των ουρανών με όλες τις αισθήσεις και τις σκέψεις σου, και αν το κατόρθωσες αυτό, μην ανεχθείς όμως να απολυθείς από τη σάρκα σου χωρίς να έχεις προβλέψει το θάνατό σου. Και πρέπει να δεις εδώ πράγματα. Αλλά και να προσεύχεις θερμά γι' αυτό και να ελπίζεις ότι θα το πετύχεις κοντά στην έξοδό σου, αν σε συμφέρει. Και να προετοιμάζεις τον εαυτό σου για αυτή την έξοδο, αποβάλλοντας κάθε δειλία, ώστε να μπορέσεις να προβλέψεις το θάνατό σου. Δεν είναι μόνο ο τελευταίος, το τέλεσθε. Είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται καθημερινά. Όπως ο παπάς που λειτουργεί, όταν μπαίνει στο ιερό, πρέπει να αισθάνεται ότι είναι η τελευταία λειτουργία που κάνει, για να συγκλονίζεται ολόκληρος. Κάποτε όταν ήμουν νέος και ήμουν ιδεολόγος δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά το λέω για τους κομμουνιστές, που ήμουν έτσι πολύ ζεστό στην πίστη, όταν λειτουργούσα, ίδρωναν τα δάχτυλα από το πόδι μου, από τα πόδια μου, ίδρωναν. Οι κάλτσες γινόταν μουσχεμά από αυτή την αίσθηση ότι βρίσκομαι ενώπιον του θρόνου του εσφαγμένου αρνίου. Μετά έγινα χοντρόπετσος και τώρα ιδρώνω μόνο στο μέτωπο από τη ζέστα. Δεν ιδρώνω από εκείνο το έντονο ζήτημα που αντιμετώπιζα ενώπιον του θρόνου του εσφαγμένου αρνίου. Αυτά ήταν τότε η μη νόμιμος χάρης που μου δίνει ο Θεός για να με κρατήσει. Αλλά εγώ δεν έψαξα να βρω το ζαχαροπλαστείο, και αυτό είναι το ζητούμενο για το κάθε ένα, να βρούμε το ζαχαροπλαστείο που πουλάει τα γλυκά, τα ωραία. Λοιπόν, να προετοιμάσεις τον εαυτό σου ώστε να μπορέσεις να διαπεράσεις τον αέρα, να ξεφύγεις από τα πονηρά πνεύματα και να περάσεις τα ραλαία και άφοβα τις ουράνιες αψίδες, να ενωθείς με τις αγγελικές τάξεις, να προσθεθείς στους εκλεκτούς και τους δικαίους όλων των αιώνων και να βλέπεις το Θεό όσο αυτό είναι δυνατό. Θα χαίρεσαι τα αγαθά που χαρίζει ο Θεός και θα νιώθεις το Λόγο του Θεού να ακτινοβολεί για υπερουράνια και να το λατρεύουν, να ακτινοβολεί τα υπερουράνια και να το λατρεύουν με την άχραντη σάρκα του σε κοινή προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, ολόκληρη η επουράνια στρατιά και όλοι οι Άγιοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα γίνει να το περιγράψω, είναι το καλύτερο που μπορώ να πω. Αυτό. Και τελειώνω με έναν επίλογο. Τελειώνοντας, αισθάνομαι ταπεινός διάκονος
της αγιοσύνης του Οσίου Γέροντός μου του Πατρός Αγάθωνος. Ξεκίνησα να προσέρχομαι ως τη γαϊδούρα του Βαλαάμ και ως τις πέτρες που κράζουν και βοούν Αβά ο Πατήρ. Τώρα προσέρχομαι στο τέλος ως πόρνος και εμπαθής στη χάρη του και ασπάζομαι τα άχραντα ποδαράκια του που τα πλένω με τα δάκρυά μου και τα σκουπίζω με τα μακριά μου μαλλιά. Δεν έχω τη δύναμη να ταινίσω στο βάθος της οσιότητάς του που ομοιάζει τρομερά με το οσίου αγάθωνος του μεγάλου, αλλά προσέρχομαι ως τρουφίων μονάζων επιδόματος, διακατεχόμενος από πλήρη ησυχία, ψυχική, πηγάζουσα εκ της απορρίτου εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Υπήρξε απλανής οδηγός και σήμερα είναι ο υποδεχόμενος τον άσωτο Υιό ως το οργικός πατέρας. Νομίζω στο σημείο αυτό πως μια ιστορία του γεροντικού αρμόζει. Είναι πελώρια η αγάπη του Θεού που μας αξίωσε να σχετιστούμε με τον άνθρωπο αυτόν. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και ας είναι ευλογημένος ο γέροντάς μου, πολύχρονος και δυνατός. Η ιστορία του γεροντικού που αξίζει να ακουστεί ως επίλογος είναι η εξής. Μας διηγήθηκε ένας από τους Αγίους και μεγάλους πατέρες της ερήμου ότι κάποια πλούσια γυναίκα πήγε σε κάποιον γέροντα και ενάρει το πνευματικό για να εξομολογηθεί και δεν μπόρεσε να πει τις αμαρτίες της, γιατί ήταν πολλές. Ήταν πολλές, μεγάλες και θανάσιμες. Και επιστρέφουσα είδε στον δρόμο κάποιον μοναχό να κοίταται κάτω ασθενή και λεπρό. Του λέει η γυναίκα, «Θέλεις γέροντα να σε πάρω σπίτι μου, να σε φροντίσω και να σε υπηρετήσω όσο μπορώ εγώ η ανάξια? Μήπως και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός παραβλέψει τις πολλές αμαρτίες μου?» Αυτός είπε, «Ναι, έρχομαι κυρία μου, ελέησέ με τον ταλέπορο και αμαρτωλό». Αφού λοιπόν μπήκαν στο σπίτι της, το ετοίμασε δωμάτιο, το έστωσε δωμάτιο, έστειλε τους υπηρέτες της στην αγορά και το έφεραν νέα καλοκαιρικά ρούχα, τον έστειλε στο μπάνιο και αφού τον έλουσαν καλά, του φόρεσαν τα ρούχα και τον έβαλαν στο κρεβάτι. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, η ίδια τον υπηρετούσε, του έχρεε τις πληγές του με αλυφές για να γιατρευτεί και με κάθε τρόπον και με ευχαρίστηση τον ανακούφιζε. Όταν δε ήρθε η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, την ώρα που ο ιερέας άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο ότι του Ιησού Χριστού γενωμένου εμβιθανία, «Εν τη οικία σήμανος του λεπρού προσήλθεν αυτό γινή, αλάβαστρον μύρου έχωσα βαρύτιμον», η γυναίκα πήρε μύρο και έπλυνε τα πόδια του λεπρού και τα φιλούσα αυτά και βρέχοντάς τα με τα δάκρυά της και σκουπίζοντάς τα με τις τρίχες της κεφαλής της και ταυτόχρονα το εξομολογούνταν όλες τις αμαρτίες της. Αφού λοιπόν έγιναν αυτά, έγινε μεγάλος σεισμός. Όχι όμως σε όλη την πόλη, αλλά μόνο στο σπίτι της και ακούστηκε φωνή να λέει «Γίνε, αφέονται οι αμαρτίες σου». Όταν σταμάτησε η φωνή, σηκώθηκε ο καλόγερος υγιής, χωρίς να είχε καμιά πληγή. Τότε και οι δυο δόξασαν και έψαλαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος ποιεί αυτά τα φοβερά και τα μεγάλα θαύματα. Δε μακαρία γυναίκα, αφού έλαβε τη συγχώρεση, πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της εν μετανοία. Εύχομαι σε όλους τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας να τα περάσουμε εν οσιότητη και μετανοία. Σας ευχαριστώ πολύ, αδελφοί μου, για την αγάπη σας. Ωραία. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, είμαι στη διάθεσή σας. Αν δεν θέλετε, δεν με πειράζει. Καλύτερα. Έλα, Νίκο. Την ευλογία σου, Πάτερ. Θα ήθελα να δώσω τα χρόνια πολλά καλό παράδεισο στο γέροντα Αγάθωνα,
που η πρόνοια του Θεού μου έδωσε τη δυνατότητα να το γνωρίσω. Στα 10 χρόνια, 12 που το γνωρίζω, ορισμένα πράγματα μου μείνανε. Κατά πρώτον θα ήθελα να πω ότι στην αρχή ούτε καν ήθελα να περιμένω στη σειρά να μιλήσω μαζί του ούτε λεπτό. Στο τέλος έφτασα να περιμένω και 15 ώρες και να λέω δόξα τω Θεώ θα μιλήσω με τον γέροντα. Η παρουσία του γέροντα ήταν ένας κύκλος, μια περιόριστη ακτίνα. Όπου ήταν η παρουσία του γέροντα, το φως υπήρχε γύρω. Οι ψυχές όλες έλαμπαν. Ο γέροντας ήταν το φως. Οποιοδήποτε χώρου παριστατώνονταν εκεί. Ο γέροντας είναι το φως. Είναι το φως. Δεν έχει. Όταν ο γέροντας ήταν στο μοναστήρι, όλο το μοναστήρι έλαμπε. Όλοι οι μοναχοί έλεγαν ο γέροντάς μας. Ο γέροντάς μας ήταν large. Ήταν πολύ ανοιχτός. Δεν έδιωχνε κανέναν. Δεν διάλεγε. Έλεγε με ανοιχτές αγκάλες ελάτε, δεχότανε. Δεν πίεζε, δεν έλεγε κάνε αυτό. Από μόνο σου έπαιρνε στο δρόμο και βρισκόσουν στους ουρανούς. Ο γέροντας επαναλάμβανε πάντα ό,τι του έλεγες. Έλεγες τον πόνο σου με δικά του λόγια, σαν να ήταν ένα μικρόφωνο που ήταν συνδεμένο με το Θεό, έφευγαν επανάληψη στα λόγια του και θα ρίξεις αυτά έφευγαν επάνω και σ' ακουόταν στο Θεό. Δεν ξέρω τι να πω. Ο γέροντας μου έχει μείνει στη ζωή και για αυτόν μέχρι το τέλος θα πιστεύω ότι ήταν ένας, ότι είναι ένας Άγιος και ότι είναι πάντα γερός και δυνατός, μας τον έδωσε ο Θεός εδώ για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όσα προβλήματα θα βρούμε μπροστά μας. Δεν θέλω να πω ότι είμαι τυχερός, τύχη δεν υπάρχει. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει μεγάλη προσπάθεια και από μας, θέλει ζήλο. Αν δεν έχουμε τον ζήλο, δεν θα μας δώσει ο Θεός παραπάνω. Και όταν το γνωρίσουμε το γέροντα, μετά από και πέρα όλα φεύγουν. Όλα φεύγουν. Ελευθερωνόμαστε. Η ελευθερία, η ορθοδοξία είναι η ελευθερία. Δεν νοιαζόμαστε για τίποτα. Το τι θα φάμε αύριο, το πώς θα βγει το πρόβλημα το ένα. Αυτό μου μάθε ο γέροντας. Κάθε μέρα σηκωνόμαστε, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ότι όλα θα γίνουν. Απλώς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, από το νου μας, αυτό θα κάνουμε. Και μετά, ο γέροντας δεν είναι ένας απλός προπονητής. Θα τον έβαζα για έναν προπονητή ο οποίος βγάζει αθλητές, πρωταθλητές, αλφα κατηγορίας. Γιατί δεν σε αφήνει να δώσεις το λίγο. Το λίγο. Σε τραβάει με το μαλακό σιγά σιγά και σε παίρνει το μάξιμο. Σου βγάζει την ψυχή σου ολόκληρη. Δηλαδή δίνεις τα πάντα. Και εκεί που λες θα πέσω κάτω και θα γκρεμιστώ, συνεχίζεις και σου παίρνει τα πάντα. Κάνεις μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι ο γέροντας. Βγάζει πρωταθλητές. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, γέροντα. Πολύ ωραία. Ξέρετε, στο κελάκι του γέροντα έχει κάποιες φωτογραφίες ο γέροντας. Όταν πηγαίναμε στην εξομολόγηση είχε κάποιες φωτογραφίες. Είχε το γέροντά του, είχε το εθνοστήριο λόγο του γέροντά του, είχε τον παππού Ιωσήφ, είχε και ένα δεσπότη. Ένα δεσπότη. Είχε τον μακαριστό Μητροπολίτη Κασανδρίας, το Συνέσιο, στο κελάκι του, στη φωτογραφία. Πάνω από το κρεβάτι του, που τον θεωρούσε σαν πατέρα του. Γιατί ο Συνέσιος τον διάβασε τον γέροντα. Είδε την ψυχή του. Είναι αυτός που του είπε, γέροντα, μπράβο, σε παραδέχομαι που δεν πήρες χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, λέει, γέροντα, δεν πήρες χρήματα, γιατί, λέει,
Σεβασμιότητα ότι όποιος πληρώνει ένα αφεντικό, και εγώ δεν ήθελα να έχω αφεντικό. Μπράβο, λέει η Αγάθωνα. Και όχι μόνο αυτό. Τον στήριξε και σε πειρασμούς και τα λοιπά, στις συκοφαντίες. Και ο γέροντας τον τίμησε και τον θεωρεί έτσι. Δεν ξέρω τώρα με τον καινούργιο Μητροπολίτη Κασανδρίας πώς τον έχει τον καινούργιο Μητροπολίτη. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι Κωνσταμονίτες, πρέπει να το σκεφτούν και να το σκεφτεί και ο Κασανδρίας αυτό. Πώς τον έχει ο γέροντας Αγάθων, τον έχει στο κρεβάτι του εκεί, στο κελάκι του. Ή επειδή ο Κασανδρίας αναγνώρισε την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου και συμμετείχε εκεί, και επειδή αναγνωρίζει τους σχισματικούς και συλλειτουργήσε στην Αχυροποίητο μνημονεύοντας τον σχισματικό, μήπως ο γέροντας δεν τον έχει αγάπη όπως είχε το συνέσιο. Αυτό να το πούμε. Και κάτι που ξέχασα να πω, πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η απεριόριστη προσφορά που σας είπα νωρίτερα του γέροντα, που σας είπα ότι δεν προδίδει τις ανθρώπινες φιλίες ο γέροντας. Προδόθηκε, αλλά δεν προδίδει από τους ανθρώπους. Προδόθηκε, αλλά δεν προδίδει ο γέροντας. Γιατί έχει τη σταθερή φιλία με τους Αγίους. Ξέρετε ότι αυτό του κάνει να είναι ο γέροντας ο οποίος δίνει απεριόριστα, όχι με τρόπους που εμείς ξέρουμε, τούρτες στις γιορτές μας, τηλέφωνα χρόνια πολλά, να στέλνει λουλούδια, όχι, αλλά 8 ώρες προσκομιδή σε θεία λειτουργία, ατελείωτες, τα αγκομαχούμε από κάτω. Και ο γέροντας όρθιος, όνομα, 8 ώρες να βγάλει. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα αγάπης και προσφοράς. Μου είχε πει κάποτε για ένα άτομο δικό μου. Λέω, πάτερ, αυτό το άτομο, λέω, δεν το βλέπω. Λέω, το μνημονεύεις, παπά? Μου λέει, το μνημονεύω. Υπάρχει, λέει, καλύτερο δώρο, καλύτερη λεμοσύνη από αυτήν? Αυτό έπρεπε να το πω, γιατί ήταν σημαντικό κομμάτι των στοιχείων του γέροντα. Ο γέροντας έτσι λειτουργικά ζούσε τους ανθρώπους, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι ευλαβείς, οι οποίοι μνημονεύονταν από το γέροντα της λειτουργίας, έβλεπαν το γέροντα ως λειτουργό στα ουράνια να μνημονεύει όλα αυτά τα αναλύθμιτα πλήθη των ανθρώπων σε κάθε λειτουργία. Αυτό ήθελα να το πω σαν επιστέγασμα όλων των προηγουμένων. Ναι, το μεσημέρι. Το μεσημέρι, βέβαια, και ξεκινούσε από τη νύχτα. 12:30 το μεσημέρι. Μάλιστα μνημόνευε και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς μνημόνευε πολλά ονόματα και έκανε λειτουργίες ατελείωτες, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς δεν έκανε τη μνημόνευση του γέροντα αυτήν. Ούτε ο γέροντας έδινε ονόματα, τα διαβάζουν οι καλογρές ή οι καλόγεροι. Ο γέροντας έβγαζε κάθε όνομα και Μαργαρίτη. Κάθε όνομα και Μαργαρίτη. Κάθε όνομα και Μαργαρίτη. Και γέμιζε. Μετά από 8 ώρες το δισκάρι γέμιζε φουλ. Και μάλιστα το πατούσε για να είναι φουλ. Αυτό είναι απεριόριστη βοήθεια. Βοήθεια στους ανθρώπους. Και κάποιος είπε, Έλληνες κοιμηθείτε ήσυχοι, ο γέροντας μνημονεύει. Έλληνες, ναι, Έλληνες κοιμηθείτε ήσυχοι, ο γέροντας μνημονεύει. Αυτό πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο και από το διαδίκτυο την συνεισφορά των ανθρώπων. Είμαστε πολύ καλά μες στον χρόνο, γιατί η ομιλία 8.30 τελειώνει, δεν τελειώνει 9, όπως γινόταν πέρυσι. Παρακολουθούν πολύ περισσότεροι από άλλες φορές. Σε ευχαριστώ για την παρουσία τους, τους χαιρετισμούς τους. Γκόρβιτς, Ορθόδοξη Ζωή, Κυριακή, Γεωργία Παπαδοπούλου. Κυριακή λέει, καλή είναι σπέρα άρχοντες, δύσκολο θέμα διαρρέξετε πάτερ, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, δύσκολο πραγματικά, χαρά μου. Ορθόδοξη Ζωή, γέροντα, κάντε μια σύναξη, η αποτυχισμένη πατέρης, αφού τώρα αρχίσατε κι εσείς την ακρίβεια. Δεν άρχισα από τώρα την ακρίβεια, εγώ την ακρίβεια την άρχισα τότε, που έκανα διακοπή μνημόνευσης. Μια φορά πήγα σε ναό, σε λειτουργία, σε ακολουθία, όταν παντρευόταν η κόρη μου. Μία φορά πήγα και δεν άκουσα μάλιστα να μνημονεύεται και το όνομα του επισκόπου. Φαίνεται ο Θεός μου πήγε τα αυτιά. Δεν άκουσα. Ή ο παπάς που την έκανε τη λειτουργία δεν είπε, τα είπε μέσα τα μουστάκια του, ή εγώ δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Δεν πήγα ποτέ. Ακολουθώ την ακρίβεια από τότε που
βγήκε στη διακοπή του Μνημοσύνου. Πατέρες που έχουν κάνει αποτύχηση, λέει, παρακινήστε τον Γέροντα Αγάθων να κάνει αποτύχηση. Ό,τι να είναι στην Ορθόδοξη ζωή, ο Γέροντας Αγάθων έκανε αποτύχηση. Είναι αποτυχισμένος. Είναι αποτυχισμένος. Μπορείς να μπεις να δεις ένα βίντεο, μια ομιλία που έχω κάνει, ο Γέροντας Αγάθων και η Ορθοδοξία, κάπως έτσι το λέω, για να καταλάβεις. Ούτε ο Γέροντας Εφραίμ μπορούσε να κάνει αποτύχηση, ούτε ο Γέροντας Αγάθων, αυτό έτσι όπως τον εννοείς εσύ, δεν είναι σε θέση σωματικά να στηρίξουν μια τέτοια κατάσταση στα μοναστήρια τους. Πώς θα το κάνουν αυτό? Αυτά τα έχω εξηγήσει όμως αναλυτικά, δεν θα επανέλθω εδώ. Νικόλαος Γουνάκης μας χαιρετά για να έχουμε τον Χριστό στο σπίτι μας, η Μετάνια, Γιάννης Γιάννης, Μαριάθη Ζάβαλη. Πολύ καλό το σημερινό θέμα. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλαε. Άγγιξε την ευχή μου, Μαριάνθη. Γιώργα Παπαδοπούλου, Γεωργία Παπαδοπούλου. Έχει πολλά γέροντα αγάθωνα, έτσι να λέμε. Έχει πολλά, να τον έχουμε άλλη μια 20ετία έτσι όπως είναι τώρα. Να τον χαιρόμαστε. Δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Δεν θέλουμε να το ταλαιπωρούμε. Αλλά με τον τρόπο που μπορούμε, εγώ ήθελα να σας πω αυτό. Από μακριά ρεσες. Κύριε Ιησού Χριστέ, διευκόν του Γέροντα Αγάθωνα, βοήθησέ με. Θα τρέχει. Απολαύστε το αυτό. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Ο Γέροντας δεν σταματάει τώρα, σε αυτή την κατάσταση που είναι, που δεν βλέπει κόσμο να κάνει θαύματα. Δεν σταματάει. Αλλά αυτά είπαμε, τα έχω πει και δεν θα τα ξαναπώ. Σοφία Παπαγιοκλείδου, Ορθόδοξη Ζωή. Τάκης Τούμπη. Ο Τίμιος πρόδρομος να περισβεύει για όλους μας την Ελλάδα μας. Καλέ μας παππούλη, έχεις φλόγα στην καρδιά σου, έχεις πραότητα, έχεις λιονταρίσια ψυχή. Σαν το Μεγάλο Βασιλείο έχεις μαρτυρική πίστη, λέει ο Τάκης. Ο Νικολάκης μας. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλα, για αυτή την καταπληκτική ομιλία. Ορθόδοξη Ζωή. Γλυκερία Κουμπάρου. Μας εύχεται. Τριδαφιλιά και Ριζοπούλου. 19 χρόνια στα πόδια του Γέροντος Αγάθωνος. Ευλογήθηκα να βιώσω πολλές φορές την αγιότητά του. Αδιόρθωτη έμεινα, αλλά ο Άγιος Θεός με έστειλε σε ένα άξιο τέκνο του. Να είστε καλά, τριδαφιλιά. Την ευχή σας, καλέ πατέρα. Ήθε όλοι οι αδερφοί μου να συναντηθούν έστω και μια φορά μαζί του. Η ζωή του θα αλλάξει. Φρόντισα προσωπικά όταν ο Γέροντας ήταν καλά να στείλω όλο τον κόσμο που με ήξερε στο μοναστήρι και να πάρουν την ευχή του και να έχουμε την. Και τώρα, όπως είπε ο Γέροντας, την ευχή του θα την παίρνουν όσοι είναι στον κόσμο. Και από μένα ακόμα μπορούν να παίρνουν την ευχή του Γέροντα. Κάπως έτσι. Και από τους πατέρες της Μονής. Άννα Ιωάννου μας χαιρετά. Αγγελική Λεωνιδάκη λέει: Πάτερ μου, έχεις όλες τις ευλογίες του Αγίου Μεγάλου Αγάθωνος, αλλά και του Αγίου Γέροντας μας Αγάθωνα, που σε έχρισε αντάξιο συνεχιστή του. Ο Νικόλαος Καλές, ο Γέροντας Αγάθων, που το ξέρω μόνο το βίντεο που ανεβάζεται, μόλις το ζητήσεις εσωτερικά να τον επεγκαλιστείς, πριν ολοκληρώσει την επίκληση, πες τώρα Νίκο να με καταλάβουν και οι άλλοι. Πες εσύ, γιατί εμένα δεν με πιστεύουν. Πριν ολοκληρώσει την επίκληση, σου κάνει αισθητή την παρουσία του και σε χαιρετάει και σε χαροποιεί. Βασίλειος Ερεμέτης, Ευγενία Παπα-Νικολάου, Αλέξανδρος Θεοντή, Γεωργία Παπαδοπούλου. Πόσο δίκιο έχουν τα λόγια της πατέρα Νικόλα, πόσο αγώνα θέλει να καλλιεργήσει κάποιος αυτή την όμορφη σχέση με τον πνευματικό του πατέρα, να το εμπιστευτεί πλήρως και διαρρήκτως την ψυχούλα του, αν είναι Ορθόδοξος. Αν είναι Ορθόδοξος. Αν έχει το φρόνο του Ορθόδοξου. Αν είναι οικουμενιστής, σήκω φύγε με ελαφρά παιδηματάκια. Άσε τις ψευτοαγάπες και τους συναισθηματισμούς. Ελένη. Ελευθερία Καταρτσόγλου. Θεός να σε ευλογεί και να σας αγιάζει. Αμήν. Όλους μας να μας αγιάζει. Το Άγιο πρέπει να επιδαψιλεύει τον αγώνα σας με τα χαρίσματά του. Αμήν. Απόλλων Ολυμπιακός. Άλλαξε το όνομα, ρε φίλε. Τι τώρα Ολυμπιακός είναι αυτό? Πάτερ, εξωγήινοι υπάρχουν, να φοβόμαστε, είναι δαίμονες αυτοί? Μα είσαι Ολυμπιακός, τέτοια ρωτάς. Μα είσαι Ολυμπιακός, τέτοια ρωτάς. Βλέπω και αυτές τις μέρες τι γίνεται, εξωγήινους βλέπουν οι Ολυμπιακοί εδώ. Να μην τολμήσει να πάρει ο ΠΑΟΚ δεύτερο πρωτάθλημα, να το φάνε θέλουνε. Απόλλων Ολυμπιακός, σας πειράζω. Δεν με ενδιαφέρουν και τόσο πολύ αυτά. Όχι καθόλου, αλλά και τόσο πολύ. Γκόρβιτσένα. Εξωγήινοι υπάρχουν, όχι αγόρι μου, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν, είναι δαίμονες οι οποίοι, τους οποίους οι πατέρες τους έχουν αποκαλύψει. Όλα αυτά τα κόλπα της νέας εποχής δεν τα σπαζόμαστε. Γκόρβις 1, ο Άγιος Πορφύριος λέει είναι δαιμονικές ενέργειες και πλάνες τα περί εξωγήινων. Πάτερ, γιατί ο Θεός δεν άφησε το Μωυσή να μπει στη Χαναάν? Διαβάστε και λίγο ρε παιδιά, ώρα εγώ θα σας τα λέω, διαβάστε και λίγο. Τον έκανε μια δοκιμασία, τον άφησε από μακριά.
από μακριά τον άφησε να δει τη Χανά. Και του λέει, δεν θα τη δει, δεν θα πας εσύ. Μα κύριε, δεν είπε και μα έτσι, αλλά ο Αβραάμ ήταν αυτός που σήκωνε τα χέρια του. Το ξέρετε αυτό. Από κάτω πολεμούσαν οι ιδωλολάτρες, πώς τους έλεγαν κιόλας, οι Φιλιστές και τα λοιπά, πολεμούσαν με τους Ισραηλίτες. Με τους πολεμούσαν με τους Εβραίους. Τι είπα, άλλον είπα. Αβραάμ είπα. Ο Μωυσής λοιπόν, ο Μωυσής, τι έκανε ο Μωυσής, ο πνευματικός των πνευματικών, έτσι, που συνήφασε τη σχέση, σωστή λέξη που είπα, τέλος πάντων, που ένωσε το Θεό με τους ανθρώπους του εαυτού του. Γιατί οι Ισραηλίτες όλο διαμαρτύρονταν. Σήκωνε τα χέρια του, όταν σήκωνε τα χέρια του, νικούσαν οι Εβραίοι. Αλλά επειδή ήταν γέρος, πολλές φορές έπεσε τα χέρια του. Μόλις έπεσε τα χέρια του, νικούσαν οι εχθροί. Δηλαδή προσευχόταν. Αμέσως ο Ιησούς τον αβία του εντολή και πήγαν δύο πρωτοπαλίκαρα και μερικοί άλλοι και μπήκαν κάτω από τα. Τον βάλανε πάνω σε μια πέτρα να κάθεται και μπήκαν κάτω από τις μασκάλες του και του σήκωναν αυτή τα χέρια. Και όσο τα είχαν πάνω, τα χέρια νίκησαν οι Εβραίοι, νίκησαν οι Εβραίοι. Όλα αυτά έκανε ο Ιησούς. Όλα αυτά. Αλλά ο Θεός δεν ευχαριστήθηκε από τον Μωυσή για κάποιους λογισμούς ότι δήθεν δεν κάνανε στους Εβραίους και όλα τα χατήρια. Δεν κάνανε. Αυτό δεν ήταν Παπαγιάννη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν. Γιατί μου τους έστειλες αυτούς, κύριε, λέει, όλα την υπακοή. Α, μπράβο, αυτό. Αυτό. Μπράβο. Όχι ότι δεν έκαναν τα χατήρια, ότι διαμαρτυρήθηκε στο Θεό. Που αγανάκτηκε στο Θεό γιατί τον είχαν πρίξει τον Μωυσή. Εδώ που τα λέμε οι Εβραίοι. Και γι' αυτό το λογισμό, γι' αυτό το παράπονο. Γι' αυτό το παράπονο, όπως και τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο. Για μια ανυπακοή, τον έστειλε στα λουτρά να υποφέρει, να μαρτυρήσει, να κάνει πολλά πολλά. Τον αγαπημένο. Ευχαριστώ, Παπαγιάννη. Πάντα χρειάζεται ένας παπάς να είναι εδώ πέρα να μας συμβαίνει αυτά που ξεχνούμε. Λοιπόν, Γκόρβιτς 1. Ταξίδι στο Άιρο. Ξενωθώ με τον κόσμο, τον νουν εις ουρανών μεταφέρετες. Τάσος Καπασακαλής. Πάτε την ευχή σου, σε ευχαριστώ για σήμερα. Θυμήθηκα την παρηγοριά του γέροντα στη ψυχή μου. Σήμερα πήγα, το ευχήθηκα μισό λεπτό και έφυγα με συγκίνηση και χαρά. Ευαγγελία Τσιρβαλίου. Καλησπέρα, πάτε την ευχή σας. Και ένα άλλο. Ο Θεός να μας χαρίζει τον Άγιο Γέροντα Αγάθωνα για πολλά χρόνια ακόμα και να μας αξιώσει να ζήσουμε αυτή τη σχέση του, τη σχέση που έχεις μαζί του γέροντά μου. Λέγει κάποιος άλλος. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά με τον χρόνο. Χαίρομαι σήμερα που είμαστε και νωρίτερα. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος λέει: χρόνια πολλά σε όλους και έτσι πολλά στον Γέροντα Αγάθωνα την ευχή του να έχουμε. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, από Περαιά. Η Κατερίνη Ευαγγελοπούλου, πατέρα Νικόλα, την ευχή σας. Σε συνομιλία μου με Αγιορείτη Μοναχό, όταν το ανέφερα για εσάς, είπε ότι είστε εκτός εκκλησίας. Και επικαλέστηκε ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ότι καλύτερα εντός της Εκκλησίας και ας λαδεύω παρά εκτός και ας ορθοτομώ. Είναι σωστό αυτό? Λοιπόν, ούτε ο λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου είναι αυτός, ούτε ότι είμαι εκτός Εκκλησίας. Μπορεί να μας πει αυτός ο πάτερ με ποια απόφαση έχει διαβάσει συνοδική, ας πούμε πατριαρχική, ότι είμαι εκτός Εκκλησίας. Άσε που και ακόμα και συνοδική να υπήρχε, δεν θα τη διχόμαστε γιατί δεν διώκουμε για τίποτε άλλο παρά για θέμα πίστης. Και ο Ιερός Χρυσόστομος είχε. Ο Ιερός Χρυσόστομος είχε καθαιρεθεί, είχε βγει δηλαδή εκτός εκκλησίας, τον είχαν βγάλει η σύνοδος του Μαυρί, έβγαλε τον Χρυσόστομο εκτός εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι, οι Επίσκοποι, σύνοδος, τον πέταξαν έξω, αυτόν τον Χρυσόστομο που λες εσύ εδώ. Και για ποιο λόγο να είναι μέσα στην εκκλησία και ας λαθεύει, για δογματικούς λόγους ας λαθεύει? Όχι, όχι, να είμαστε μέσα στην εκκλησία, αυτό που είπα νωρίτερα, πώς είπε, να σας το πω πώς το είπε ο γέροντας. Παπα-Νικόλα, σε θέλω κοντά μου και αμαρτωλό, παρά μακριά μου και αναμάρτητο. Αλλά για θέματα πίστεως, έκανε διακοπή μνημοσύνου, ο ίδιος δεν αποκήρυξε τη σύνοδο αυτή, αποτυχίστηκε δηλαδή από αυτούς, και ο λαός που ακολουθούσε τον Χρυσόστομο, αποτυχίστηκαν από τους επισκόπους και τους ευλογούσε και τους κοινωνούσε και χειροτονούσε και ιερείς, ενώ ήταν καθαιρεμένος από τη Σύνοδο. Αυτά να πεις στο Μοναχό, αγαπητή μου Εκατερίνη, και χαίρομαι πολύ που
δέχτηκες να με ρωτήσεις αυτό, παρόλο που ο άλλος πήγαινε σε δηλητηριάση. Γκόρβιτς 1. Μεταλαμπαδεύει ο γέροντας Αγάθωνος το φως του Χριστού, ή έτη όλβια να έχουμε, έτη όλβια να έχουμε την ευχή του όρη. Και ο Ακρίτας Νησιώτης λέει, πότε θα μιλήσετε για την καύση των νεκρών? Να, μια ωραία θέση, την έχω προγραμματίσει για το επόμενο καιρό. Θα μιλήσουμε, έχουμε ξαναμιλήσει, θα μιλήσουμε πιο συστηματικά και επιστημονικά για αυτό το μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστώ, αδελφοί μου. Νομίζω ότι εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο και από εδώ, να σηκωθούμε, να κάνουμε την προσευχή μας και να αποχωρήσουμε. Σηκωθείτε, παιδιά μου. Είμαστε εντός της περίοδου των φώτων. Να πούμε το εν Ιορδάνη τώρα και τον εθνικό μας ύμνο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του βαργενήτωρο συμφωνή προς εμαρτύρηση αγαπητός Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ίδι περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές Φανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω! Ζήτω η Βορειοσύπρος! Ζήτω! Ζήτω ο Αγάθωνας! Ζήτω! Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά, να είτε ευχή μου. Ο ερήμου πολίτης και της νύψεως προμαχός, μης της θεωρίας εγένου, Υιός ήρθε της πράξεως. Μυστία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σοι. Δόξα το φως ελάμψαντι εν σοι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε Θεώσαντι, Χριστό και Αγιάσαντι.